Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Έφερε άλλη αύρα το παιδί, ο κύριος Λελίδης. Έφερε άλλη αύρα, άλλη δεκαετία. 12 λεπτά να μιλήσουμε, μας βάζεις και μουσική. Βάλε και κανένα ηχητικό, απάπιο κανένα καφέ να πούμε. Καλώς όρισε τον Λελίδη, ρε, εσύ. Έχουμε τόσο καιρό να το δούμε τον πρωί τον άνθρωπο. Κατευθείαν στο ξεφωνητό. Χάρηκες που τον είδε. Πολύ χάρηκα. Γιατί χαρούμενος μπήκε μέσα, καλημέρα, φώναξε όλο τον κόσμο. Και ωραίο μουσί. Και ωραίο μουσί και. Και ωραίο μαλλί, κοτσίδα. Ευρύτη, σαν τον Ουζουνίδη. Ουζουνίδη. Έτοιμο για φούντογλου τον Ουζουνίδη. Τον έχουν έτοιμο τώρα μια παιδί σα ή συνέχεια. Είναι φελός, ρε. Είναι, το δίνουν τα χαρτιά στο χέρι. Γκουαρδιόλα την είδε. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Καλημέρα. Την είδε Γκουαρδιόλα με την ΑΕΚ. Ναι. Τη σκασμένη ΑΕΚ. Ναι. Χωρίς εξτρέμια. Την είδε επί Βίτωρας μετά από χειρουργείο. Δύσκολα είναι μετά από χειρουργείο. Βγαίνει από το χειρουργείο ναι, άλλος. Ναι. Ναι. Παίρνει λίγο, το βάζω στην εντατική. Παίρνει θάρρος. Ναι. Βλέπει την νοσοκόμα, τη πιάνει το χέρι. Τι πιάνει το χέρι. Άλλο πιάνει το χέρι, αλλά κάνει δουλειά, ρε φίλε. Το χέρι το πιάνει και ο γιος μου και οποιοςδήποτε. Και μετά, άμα σε μιλάει η γυναίκα στον πληθυντικό. Ω, τελείωσε. Είναι βρώμα η δουλειά. Τελείωσε. Είσαι κομμένος από χέρι. Τι κάνετε, καλά. Τι κάνετε, πας ναι, πίνεις ναι. Καφέ, τι θα πάρεις, βλέπεις μια ωραία σερβιτορίτσα. Άλλο ρε, σερβιτόρα. Κι αυτή είναι, κι αυτή είναι. Εάν σου μιλήσει, τι θα πάρεις, σου δείχνει μια προσέγγιση άμεση. Αν σου πει τι θα πάρεις, είσαι πολύ μακριά, χιλιόμετρα, άστο. Ναι. Μην ασχολείσαι. Καλά, η σερβιτόρα δεν πειράζει. Πειράζει. Δεν πειράζει. Άμα είναι καλή και πας για αυτήν και καφέ και σε μιλάς στον πληθυντικό, μέχρι να φας τον ελληνικό, την έχουν φάει 100. Να πας στη σερβιτόρα για να πιεις καφέ με σερβιτόρα. Γιατί δεν το έκανες μικρός.
Μικρός. Πιτσιρίκος. Δεν πήγαινε σε κανένα καφέ για μια σερβιτορούλα που δεν βγούσε ποτέ. Δεν είχε έβρεση σερβιτόρε. Τι να κάνω, είχε αλλού. Δεν τα πήγαινε καλά. Όχι. Ναι. Εγώ τα πήγαινα καλά με τι σερβιτορούλε. Εσεί είχατε ένα κοινότυπο. Ναι. Πηγαίνατε τι σερβιτόρε κτλ. Ναι. Εγώ πήγαινα μέσα στο κρεοπολείο. Στα κρεοπολία. Λέω παράδειγμα. Το χασάπι, ναι. Έβλεπα μια στο κρεοπολείο. Παπ! Την κόλλαγα. Την κόλλαγε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι συγκεκριμένο μέρο για να. Πώ δεν είναι, είναι θέμα το συγκεκριμένο μέρο. Τη βρίσκει όποτε θε, ανά πάσα στιγμή. Τι ήξερε, δηλαδή, που θα πάει να πάρει το μοσχαράκι, άλλη το σκοτάκι και την έβρισε ξανά. Τυχαίο. Ναι, δηλαδή μπορεί να την έβρισε μια φορά στο κρεοπολείο, πώ θα την ξανά έβλεπε. Την έβρισε για να δει αυτό. Εκείνη την ώρα μπαμπά από όλα τα έκανε. Κατευθείαν. Γρηγοράδα εντελώ. Τι έκανε. Μπαμπ στο ψητό δηλαδή. Γεια σα να βρεθούμε το βράδυ, να βγούμε. Καλημέρα. Θέλετε να σα απαυτώσω. Α, τόσο γρήγορα, δηλαδή τρει κουβέντε. Ήταν ένα φίλο τέτοιο, ήταν ένα φίλο τέτοιο μορφόπεδο εντελώ. Βγαίναμε μαζί, αυτό έμενε με το χέρι, με το καλαμάκι στο χέρι και εγώ περνούσα καλά, να ξέρει. Αυτή ήταν η διαφορά μα. Γιατί οι γυναίκε, ειδικά εκείνη τη εποχή, ήταν λίγο χάιδεμα, λίγο ζαλούρα στο κεφάλι. Και αυτή τη εποχή θέλουν χάιδεμα. Μα, νομίζω ότι είναι, έχουν αλλάξει λίγο τα κόζια. Δεν ξέρω, λέω τώρα πλέον. Στεχνέ είναι. Δεν ξέρω αν είναι στεχνέ ή αν έχει υγρό καιρό όπω έξω, α πούμε. Το τοπίο είναι υγρό. Σ' αρέσει αυτή η καιρική κατάσταση. Ψοφάω. Να βρέχει έτσι Λονδίνο. Μουντίλα. Στο BBC. Να για το BBC. Γλιστράει ο δρόμος. Να γλιστράει ο δρόμο, να έχουμε ατυχήματα. Να έχουμε κίνηση. Ναι. Αέριδη. Ναι. Αέριδη. Το χιόνι δεν θέλω. Το χιόνι δεν θε. Το κρύο το θέλω πολύ. Κάτοικο Λονδίνο έπρεπε να είσαι, φίλε. Λονδίνο όλη μέρα ομίχλη, όλη μέρα βροχούλα, όλη μέρα αυτή. Αυτή την τεμπελιά του καλοκαιριού, τη Αγιονάρα, το βρωμόπεδο. Μα αυτός ο καιρός σε βγάζει τεμπελιά. Ξέρεις πως σήμερα. Είπανε, τι έγινε. Α, για τον καιρό, ναι. Ξέρεις πως σήμερα είπανε με αυτό το. Με αυτό το καιρό. Α, να λουφάρω λίγο, να μεγάλω. Ο τεμπέλης όλου του καιρού. Τον τέλειο καιρό θα λουφάρει. Άμα πιάνει καλοκαίρι πάλι θα λουφάρει, ξέρεις. Ναι, ξέρεις, θα πιούμε κανένα τσίπουρο. Ο τεμπέλης έχει ίδια τη. Εσύ δηλαδή, εσύ που δεν είσαι τεμπέλης, είσαι μυρμήγκι από το πρωί στο βράδυ δουλεύει. Με αυτόν τον καιρό έχεις διάθεση για δουλειά. Ναι. Με την καλοκαιρία, με τον ήλιο και με τα λαϊ. Εκεί για να δουλεύεις. Δεν προμοκοπάς. Προμοκοπάς. Θες να πλένεσαι κάθε τρεις ώρες. Κάνεις ντουζάκια ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Άσε ρε, τι να δούμε. Λοιπόν, εκλάπε ένα Hyundai S-Coupé μοντέλο. Εμένα τι με νοιάζει. Ναι, να δούμε, μήπως βοηθήσουμε φίλε. Εσένα δεν σε νοιάζει, μπορεί να νοιάζει τον ακροατή που το είδε. Να δούμε πόσο πιάνουν τα δίκτυα μας. Καταρχήν από πού το κλέψανε. Πού λες να ήταν. Και εγώ είμαι η Λιούπολη. Έλα ρε σκύλε. Τι. Η Λιούπολη. Πού θα το πει. Εντάξει, να είδες. Ορίστε λοιπόν. Πλάκωσαν οι γύφτια από το δέντρο. Πότα. Μας ακούνε πολλά παιδάκια στην Λιούπολη. Λοιπόν, S-Coupé μοντέλο του 94, χρώμα Βυσσινή, ΚΑΠΑ, ΙΤΑ 2296, περιοχή η Λιούπολη. Το 94. Χάρη τον κάνανε αυτό που το κλέψαν. Γλιτώσανε. Και τι. Χιουντάι ξέρεις τώρα αυτός τι ήταν. Τι ήταν λες. Έχει το 94, έχει 20 τόσα χρόνια τώρα. Φτάνει. Αντί να το πάει στον Κωνσταντινίδη να πούμε. Ναι. Το κάνει μια. Θα γλιτώσει και τα λεφτά. 24 χρόνια αυτό είναι σχεδόν σαν. Κοίτα, έχει συναισθηματική. Αξία. Αξία. Ναι, έστω δηλαδή, αν με έναν φάτο Κόρτοπα έχει μια συναισθηματική. Αλλά. Τι έχει. Οικονομικά α πούμε δεν έχει. Τι έκανε, πόσο πάρα αυτό. 500 ευρώ κάνει. 1000 ευρώ, ναι, εντάξει, όχι, να είχαμε να λέγαμε. Το πήρε κανένα γύρω να κάνει καμία κλοπή, να πούμε. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που για μας ακούτε. Τι χρώμα είναι. Βυσσινή είναι αυτό. Σαν τα αλουμινίου έχει. Σιγά μην έχει, με καπάκια θα είναι. Δεν κυκλοφορούν πολλά Hyundai Coupé, οπότε στο μάτι όποιο θέλει. Μπορεί να μείνει και το Βυσσινή μένει το χρωματάκι. Δεν είναι ασημεία που το χρωματάκι. Όμορφο αυτοκίνητο ήταν. Άλογα πατάτα. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Ήταν μόνο δεν μπορώ με αργά λόγια. Και κάνε 4800 όσο το πούντο το GT. Έκανε. Δηλαδή το πούντο το GT είχε 136 άλογα τουρμπίνα. Ναι, ναι. 1000 κιλά. Και αυτό είχε 4800 με 105 άλογα. Πού πας, πας με 105 που άλογα. Πού πας, αγόρι. Α, ήταν ένα γκομενιάρικο να πούμε, κατάλαβες. Στο μάτι ήταν καλό, ναι. Στο μάτι ήταν πιο όμορφο καλό, από το πούντο. Αλλά που δεν στους 4800 τόσο έκανε το πούντο το GT. Και το S-Coupé τόσο για τότε. Ακριβώς, ίδια τιμή. Το 94, Θα πουλούσε αυτός εδώ του Άρη που το κυνηγούσαν με το σκόρδα για τα χρέη. Φιλαράκι, το βρήκα μια μέρα, μου λέει πέσανα τώρα, έχω φάει κόλλημα. Ματθαίος. Όχι ο Ματθαίος. Ματθαίος. Ναι. Ματθαίος το λένε. Ναι. Όχι, εγώ βρήκα τον άλλον που έκανε παρέμβαση εδώ πέρα και σε κουμπί για ένα το πιάνκι που είχε πάρει. Ο Κάκαλης. Ο Κάκαλης. Ναι. Αυτό το κομμένο στα δύο. Μου λέει πέσανα λέει τον άλλον, μην λέει τέτοια, μου θίγει τη δουλειά. Εγώ δεν είχα ποτέ λέει κομμένο στα δύο. Αυτό το διάλεξε μόνο του λέει. Εγώ το διάλεξα. Ναι, γιατί το με βρήκε, μου λέει πε του το αυτό το πράγμα. Μόνο του το διάλεξε. Τι θα με συλλαμβάνανε να πούμε. Τι μέσα για κομμένο αυτοκίνητο. Πήγε ο Μηταράς εκεί, λέει. Καθάρισε. Α, κολοπέδια. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε. Όμως, δεν ήταν, έτυχε, δεν το είναι βέβαια. Έτυχε. Σου λέω, βρήκε ο άνθρωπος και μου είπε το παραπονό. Και με λέει, μην το πάρεις, εγώ όχι, θα το πάρω. Μα αυτό μου είπε, εγώ δεν είπα να το πάρει, αυτό ήταν να με το πάρει. Ναι, με το στανιό, σου αρέσει τα κομμένα. Ναι. Θες
κακομένο αυτοκινητάκι να το συναρμολογήσει. Έτσι, να είστε μα το κταίω. Μανούλα. Η ζωή μου ήταν μια παραβατικότητα. Ναι, 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 ναι. Γενικότερα. Σε τραβάει παράβαση. Με τραβάνει τρελή, με τραβάνει παρανοϊκή, με τραβάνει μπερδεμένη. Τι να κάνω, μου ζω με αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μου λε πριν μπούμε, γιατί θέλω να. Δεν με χαλάει κιόλα. Όχι, όχι, αφού φτιάχνει. Ξέρει τι λέει ο Στέφανο, ο φίλο μου που έχουμε τη Μαρμίτα. Ναι, ναι, ναι. Σε λέει του σταμπάνει. Μια φορά να σταματήσει έξω από τη Μαρμίτα, μια Mercedes 200 λέει. Ναι. Να κατεβεί ένα ντυμένο καθαρό πλημμένο. Ναι, 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 ναι. Επιχειρηματία και απ' κύριε Αυτόπουλο, θέλω να μιλήσω μαζί σα. Όχι, πού να γίνει δηλαδή, αυτό. Πότε θα έρθει αυτή η Mercedes. Δεν θα έρθει αυτή η Mercedes. Δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα έρθει αυτή η Mercedes. Σταματάει μια Mercedes τέτοια. Αλλά τι ήταν, για ποιον ήταν. Πήγε στο φαρμακείο. Ναι, ναι, φίλε και φαρμακείο Mercedes. Πήγε στη φαρμακοποιό δίπλα. Εσένα τι ήρθε, κανένα Datsun, κανένα έτσι, κανένα Hyundai, σκουπέ. Από τη θύρα 4 θα σπάσουμε το μαγαζί. Α, τέτοια πράγματα. Επισκέψω ρε. Ναι, κάνα σου περάσει από έξω, πετάξει μια κοντρόνα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, μου λέει. Κάνα ζαβό, κάνα τρελό. Δραπέτη τρελοκομείου. Ναι, μια που πιάσαμε τώρα κοινωνικοπολιτικά θέματα, κοινωνικά θέματα. Ναι, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Είχα Μαρμίτα χθε. Τι έγινε στη Μαρμίτα. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε αυτό το οποίο μου είπε. Ναι. Για τον τύπο ο οποίο παντρεύτηκε με τον τζάμπο που του καθάρισε την οικογένεια και αυτό παντρεύτηκε μετά από ένα χρόνο. Περίμενε. Ναι. Κάναμε γκάλοπ. Κάνατε. Λοιπόν. Πατμανόγλου λέγεται. Ο κύριος. Υπάτιος. Υπάτιος. Τόλμησε να παντρευτεί μετά από 1,5 χρόνο μετά από το δυστύχημα. Καλά, όπως νιώθει ο καθένας. Το τόλμησε είναι λίγο. Μπήκα κατά λάθος ένα site, ναι. Μάλιστα, το Facebook. Facebook, ναι. Ωραία. Και τον έχουν σκίσει τα βάρδουλα, να πούμε. Οι γυναίκες. Οι γκόμενες. Ναι, είναι λίγο χοντρό για τις γκόμενες. Ναι. Του αλλάξαν τα πετρέλαια. Καταλήξαμε. Πού καταλήξατε? Ότι ζηλεύουν που δεν ήταν αυτές στη θέση αυτής που το παντρεύτηκε. Η γυναίκα δεν θα έκανε την αλλαγή τόσο γρήγορα, να ξέρεις. Δεν θα, το υπογράφω. Κουλιανε, σε ένα χρόνο δεν θα την έκανε αλλαγή. Ρε Σικουλιανέ, λόγω του ότι επειδή μια μάνα αισθάνεται το παιδί πιο αυτό από τον πατέρα. Ακριβώς, δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε στην τριετία, αλλά θα το έκανε κι αυτή. Εντάξει, εγώ είναι νέα, ναι. Ίσως επειδή η μάνα. Και αυτές οι περισσότερες οι γυναίκες είναι τρελές. Ναι. Δηλαδή, όχι όλες. Ναι, τώρα. Ναι. Ένα 90% είναι τρελές. Ναι. Δηλαδή. Όχι, όχι. Σήμερα θα έχουμε γυναίκες εδώ. Περίμενε να σου πω. Ναι. Γεννάνε, τρελαίνονται. Εντάξει, μπορεί να του πιάσει κανένα υπολόγια, πώς θα λένε αυτά. Ναι. Δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, τρελαίνονται. Ναι. Πάνε στο Λύκειο, τρελαίνονται. Τα παίρνουν όλα πιο σοβαρά από εμάς. Αυτό συμβαίνει. Τα παίρνουν πιο σοβαρά από εμάς. 46-47 χρόνια κλείνει κάνουλα. Κλείνει κάνουλα, εντάξει, να κάνουμε. Στεγνώνει το από αυτό. Και εμείς εκεί που βαρούσαμε 5 βαράμε 1. Τι να κάνουμε. Κάτσε ρε φίλε. Μα και εμείς έχουμε απώλειες στην πορεία. Αυτό θέλω να σου πω. Κάτσε ρε φίλε δηλαδή. Τι. Δηλαδή τον βάλανε τον ανθρωπάκο κάθαρμα αυτέ και τα λοιπά. Τα πήρε από τον τζάμπο. Το σκίσαν τα βάρδουλα το φουκάρι. Πήρε, δεν πήρε τον τζάμπο. Πολλά πήρε. 1 εκατομμύριο πόσο πήρε. Δεν έπρεπε να πάρει. Σαφώς να πάρει. Και επειδή τα πήρε, τι έπρεπε να πάει. Στο Άγιον Όρος να κάνει παρέα με τον Παΐσιο. Όχι, να μην πάει. Τι ακάνει δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον να μην παντρευτεί σε ένα χρόνο. Άντρε, κράτα τη ρε φίλε. Γιατί... Και εμένα ποιο μου λέει τώρα, γιατί σου λέω εγώ με άντρε είμαστε, σκεφτόμαστε. Ποιο μου λέει ότι δεν την είχε και πριν. Δεν παντρεύεσαι ένα χρόνο κατευθείαν μια που γνωρίζει. Εφόσον έχει προηγηθεί αυτό το πράγμα. Σε ένα χρόνο. Τι ζηλεύετε τον άνθρωπο, ρε. Βρε, δεν ζηλεύουμε κανένα. Πάντα... Ερμηνεία κάνουμε. Στην εκπομπή του Κωστή Ραπτόπουλου στο ραπτό.gr. Ραπτό.gr, ναι. Ο Πατμάνογλου δεν είναι κατακριτέος κατά 70%. Ωραία, και έτσι. Είναι κατακριτέος κατά 30%. 70% ήταν οι άντρες, οι γυναίκες δεν σ' άκουγαν πολύ και ψήφισαν 30%. Οι τρελές τον βγάλανε ένοχο τον Φουγκάρα. Ένοχος δεν είναι. Καθένας... Τον βγάλανε οι τρελές ένοχο. Ένοχος λοιπόν... δεν είναι. Απλά είναι επιλογή του η οποία προκαλεί. Λοιπόν. Ναι. Καλά για τη Στέλλα. Να τα μαγεί. Σερβιτόρα. Α, τη σερβιτόρα, ναι, ξέρω. Ναι. Ο Αλέξανδρος πήρε το 91%, 1-9%. Μια χαψιά τον έκανε. Το διέλυσε τον πόντιο. Το μηταρά, να πούμε τον ασχημάντρα. Πουλάει ο Αλέξανδρος. Πουλάει πολύ ο Αλέξανδρος. Μορφάνδρας. Η σιρούλα μου. Και τελευταία μπέστε να βρείτε τι με είπε. Κάθε τέλος εκπομπής με πετάει και ένα φίλο. Και ένα στραγάλι. Μου λέει. Τα έφαγε στραγάλι, τα μαλακά. Άλλο με βρήκε. Μου λέει. Αυτό μου λέει ένας άντρας με έκανε μήνυση. Ναι, ναι. Λέω, γιατί αγόρι μου. Γιατί λέω ότι έκανα σεξ στην γυναίκα του και πέθανε η γυναίκα του από το σεξ. Του λέω και τι θες από μένα, ρε Αλέξανδρε, το λέω. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Ναι, ναι. Είμαι χαλαρός εκεί την ώρα. Ναι, 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 ναι. Αν τι στο δικαστήριο με βοηθήσει, λέω αυτό. Θε καλοδικηγόρο, αν καθίσει Μάρτινα. Λέω και τι να πω. Αν πει ότι σε πήδηξε και έζησε. Πίσω ότι σε πήδηξε και σε μια χαρά. Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, θέλω να φτιάξω το δικαστήριο. Άμα για το καλό του φίλου μου. Να πάω στο εισαγγελέα, να πω κύριε εισαγγελέα, με απάφτωσε αυτό, αλλά εγώ δεν πέθανα. Αυτό βγήκε, αυτό θα το δούμε. Να το ξέρω εγώ τι. Έτον Αλέξανδρο, ρε, έζησε έτσι. Κάναμε και ποδοσφαιρική ανάλυση. Θα πάμε τώρα. Μιλήσαμε για μπάλα και εγώ έβαλα το εξή. Ναι, τι έβαλε. Λέω, ανανεώνονται κάτι συμβόλαια στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε εκεί, είναι έτοιμη κυλίσα των μεταγραφών. Θα τα δούμε αυτά τώρα. Λέω,
γράψτε μου δύο ονόματα από τα έξι που δεν θα θέλατε να ανανεώσουν στον ΠΑΟΚ. Από τους έξι. Ή ό,τι ομάδα και αν είστε. Δεν με νοιάζει να είστε ΠΑΟΚΣΙΤΕΣ, αλλά ποιοι πιστεύετε ότι. Λέω τα ονόματα. Όχι, άμα το διαχωρίζει έτσι, μπορεί ο Αριανός Ολυμπιακός να πει ότι εγώ δεν θέλω από αυτούς που είναι τον Βαρέλα και τον Πασχαλάκη. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Εγώ θα σου πω τι βγήκε ναι. Και εσύ πες μου. Εγώ ότι... θα σου πω τι είπανε. Λοιπόν. Θα σου πω ότι βγάλαν σακό και κάνει να φύγουν, έτσι δεν είναι. Σαχόφ 61% να φύγει. Ναι, εντάξει. Δεν τον θέλουν. Είναι και ξένος ο Σαχόφ, ναι. Κάνια 18%. Ναι, και μετά το χάος. Μετά ο Πασχαλάκης σου λένε. Μετά ο Πασχαλάκης. Με 10%. Ποιους άλλους είχε να ανταγωνιστεί, τον Βαρέλα, τον Κρέσπο. Και τον Μπίσεσβαρ. Δεν φεύγουν, οι άλλοι είναι ακούνητοι. Εγώ έπρεπε να τους βάλω όλους. Έβαλες όλους. Έβαλες την Τριγκαδόρικη όμως ερώτηση. Οι άλλοι ψίχουλα πήραν, 0,3%. Και λέω, με κάνει εντύπωση το 10% του Πασχαλάκη. Και μου λένε εκεί μέσα στο μαγαζί. Τι σε είπανε. Ότι τους έχει μείνει στη μνήμη, λέει τους Παοξίδες. Τον κόλ με την Μπενφίκα. Τον κόλ με την Μπενφίκα, γι' αυτό το λόγο λέει. Δηλαδή. Εάν λέει, άδικο είναι για τον Πασχαλάκη. Εάν και στο Καραϊσκάκι δεν έβγαζε αυτά, μπορεί να έχει 25%. Άδικο είναι για τον Πασχαλάκη, γιατί να σου πω κάτι. Άρα λες, σωστά ψηφίσανε. Σωστά ψηφίσανε. 61% Σάκο ναι. Και 18% Κάνιας. Ωραία, τώρα μου δίνεις ασύ να πάμε και στα του ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ τον Κάνιας δεν θα τον έδιωχνα, τον Κάνιας θα τον κρατούσα για ένα ωραίο μπακάπ. Ποιος άδειες από τους δυο δηλαδή. Το Σάχο. Το δεύτερο θέλω να μου πεις, εκείνο το ερώτημα. Γιατί όλοι θα λέγανε το Σάκοφ. Το δεύτερο, ποιο θα. Εκεί είναι η μαγιά του ερωτήματος. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω και δεύτερο δηλαδή. Γιατί του άλλου εγώ θα του ανανέωνα όλου. Ναι, είσαι ο τεχνικός διευθυντής, ναι. Έχεις έξι και σου λέει ο πρόεδρος, τέσσερις θα ανανεώσω. Τέσσερις ανανεώσω. Ναι. Ναι. Θα το κάνουμε θέμα να ανοίξουμε. Θα το κάνουμε θέμα. Ναι, θα το κάνουμε. Δηλαδή, με βγάλανε και τον Σάκο με βαριά καρδιά, να ξέρεις. Όχι γιατί τον θέλω και τον Σάκο, αλλά είναι ξένος. Γι' αυτό σου λέω, θα πάρω ένα Έλληνα. Έλανε το βάρη κορμί τώρα. Το βάρη κορμί τώρα. Πεταζίδες τώρα. Αλλά οι άλλοι δεν φεύγουνε. Δεν φεύγουνε οι άλλοι. Πώς θα φύγουνε. Ναι. Πασχαλάκης θα φύγει. Κρέσπο θα φύγει. Βαρέλα θα φύγει. Παρότι είναι τριαντάριδες όλοι. Ναι. Ίσως θα πάω κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα. Κόντρα στο ρεύμα. Θα πεις τον Μπίσεσβαρ. Θα πω τον Μπίσεσβαρ. Γιατί τον Μπίσεσβαρ. Θα πω τον Μπίσεσβαρ γιατί πάει 31 στα 32 και το κόμμα. Αν μετά τον Μπίσεσβαρ Ροκοτέλη θα σου κάνει το πηγάδι. Το για αυτά τα μάσα παίρνει μόνο του. Αυτά τα μάσα. Ίσως και φοβάμαι λίγο μήπως η σωματοδομή του ρε παιδί μου. Μήπως βαρύνει κι άλλο. Δηλαδή οι άλλοι μπορεί να είναι αθληταράδε. Ο Βαρέλα είναι αθληταρά στα 31, έτσι δεν είναι. Ενώ του Βιερίνη η σωματοδομή α πούμε που είναι. Βιερίνη είναι πίσω. Η γυναικείο πάγο είναι πίσω. Και μια που είπε για Βιερίνη γίνεται αγώνα δρόμου να προλάβει την Ξάνθη να πάμε σιγά σιγά και στα. Τώρα ναι, μια που τον ανέφερε. Δεν την πήρε ο Μουζενίδης στην Ξάνθη. Όχι, α, γι' αυτό έσφιξε ο πισινό σου να τα περθεί κανονικά. Όλα φιλικά μου τα κάνετε, κανένα φιλικό δεν έχω δώσει στο σώμα. Κανονικά θα έρθει η Ξάνθη. Κανονικά και με τον νόμο όπως έχετε κάθε χρόνο, ο Μουζενίδης, μια που τον ανέφερε. Τι απάθη. Υπάρχουν σενάρια τα οποία κυκλοφορούν από χθες μετά την δήλωση του Πρέλεβιτς ότι την Παρασκευή θα κάνω συνέδευξη που για να πω κάτι σημαντικό. Ότι ίσως να είναι ο νέος επενδυτής του ΠΑΟΚ. Μπορεί να πει ο Πρέλεβιτς φεύγω, δεν αντέχω άλλο την αφραγγιά. Πολύ πιθανό. Ναι. Εγώ αναφέρω ότι έχει κυκλοφορήσει στα μίντια χθες ότι το όνομα του Μουζενίδη ακούστηκε. Χωρίς να είναι τσεκαρισμένο πεμβαλισμένο. Ήταν ο επόμενος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ μετά το Σαβίδι. Άσε τον τώρα στο μπάσκετ. Πότε μετά από 50 χρόνια ο Ιβάν Σαβίδης έχει τον Γιώργο Σαβίδη από πίσω. Ναι, αλλά το Instagram έκλεισε έμαθα. Και τι έγινε. Το Instagram μπορεί να έκλεισε για άλλου λόγου, θα το μάθουμε γιατί έκλεισε. Προφανώς γιατί θέλει να δώσει το ίδιο μια επισημότητα, μια σοβαρότητα. Δεν γίνεται να είμαι πρόεδρο στον ΠΑΟΚ και να κατεβάζω που κάνω γυμναστική. Τέλος πάντων, γιατί πήγα να φάω έξω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα είναι ο νέος Στράκης ο Γιώργος. Ναι. 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 Ο οποίος ήταν στις αγκαλιές μαζί με τον Καρυπή. Δεν ξέρω αν το είδες. Ο Τράκης. Ο Τράκης. Στα φιλιά, αγκαλιές, ιστορίες. Ο Καρυπής είναι παντού. Εγώ. Ο Τράκης ακούει Μετρόπολης και ραπτό.gr είναι τρελό. Ακούει, ναι. Τους τραβάς αυτούς όλους. Ο Τράκης, ο Κόκαλης, ο Σοκράτης. Σοκράτης, ναι. Τους τραβάς αυτούς, τους έχεις δικούς σου. Ναι, δικά σου παιδιά αυτά. Τραβάω. Ναι, ραπτοπουλιάδα από πίσω ακολουθούν. Τους τρελούς τους βλέπουν εκεί κάτω. Χαλαρώνουν. Ναι. Μου στείλα μηνύματα πολλά χθες. Αν ήταν, λέει, κανένα Ιβάσα Μίδη, κανένα Γιωργάκης. Και την ώρα του αγώνα έπεσε ο Πάο και πήγαινε ο πρόεδρος μας κάτω να δει τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Ο Ραπτόπουλος λέει θα τον έλουζε 10 γενιές. Γιατί δεν το κάνει με τους άλλους, λέω παιδιά, εντάξει, οκ. Ποιο να κάνει, ποιο. Για τον Καρυπίδη. Ναι, ο Καρυπίδης είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Άρης δεν είναι μέγεθος σαν τον Ολυμπιακό, δεν τον ανταγωνίζεται. Ναι. Ο Αριανός δεν έχει βάλει τον Ολυμπιακό σε ίσο μέγεθος και ανταγωνιστεί με τον Άρη. Ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Αν το βλέπει δηλαδή με συμπάθεια τον Άρη. Ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Μικρή δεν το λες. Ας το λέω εγώ. Αγωνιστικά, ούτε αγωνιστικά το λες. Ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Ο πρόεδρος είναι Ολυμπιακός. Δεν τον πειράζει. Εντάξει, οκ. Δεν τον πειράζει. Αυτή η στιγμή δεν είναι η καλύτερη λύση. Αυτή που κάνει το Ζαγοράκι. Το να εξής την ΑΕΚ και το βρίζω οπαδό του Ολυμπιακού και το γούμενο Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα το γούμενο. Ναι, Ηρακλειδέα το γούμενο. Ναι. Δεν τους πήραζε, τους πήραξε ο Καρυπίδης, ο οποίος είναι γάμος. Ναι, αλλά δεν πήγαινε, αλλά δεν πήγαινε στα μάτσα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κωστή να τα λες όλα. Δεν πήγαινε κανένας βρίζας, κανένας γούμενος, κανένας Ζαγοράκης. Ναι. Δεν πήγαινε τα άμα πήγαινε ο Πατατούδης. Ναι, ο οποίος ήταν παοξής. Ναι. Στο ξενοδοχείο με τον Κόκαλη. Ναι. Να μιλήσουν και να κάνουν και να ράνουνε. Ναι. Θα τους πείραζε. Όχι.
Το γλου που ήταν οι Τούρτε στην Εραστέχνη πάω και με το διαμαντάκι γράφαν Ολυμπιακό, σα πείραζε. Έγραφαν το Ολυμπιακό, δεν νομίζω. Το Γκαγκάτσι που ήταν παοξή και πήγε πρόεδρο στην Εραστέχνη. Α κάνω τι θέλει, ρε φίλε. 90-10 Ολυμπιακό στα πρωταθλήματα και παράγε. Α κάνω τι θέλει. Ήταν παράγοντα του Πάου ο Γκαγκάτσι. Είναι ο γιο του 10 χρόνια. Σα πείραζε. Άλλη προσωπικότητα, ξεχωριστή. Στα αγοράκι ήταν κολό και βρακή. Με τον Μπέο που ήταν κολλητό. Με το Μαρινάκι. Τι να κάνουμε, να σταματήσουμε να μιλάμε κάποιου ανθρώπου. Σα απαντάω. Δεν απαντά όμω σωστά. Δεν σα αρέσει. Δεν με πείθει. Δεν σας αρέσει. Δεν με πείθεις στην απάντησή σου. Και τελειώνω. Ναι. Δεν σε πείθω. Ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Και εγώ δεν με πείθεις. Δεν είναι μέγεθος σαν τον Ολυμπιακό και δεν τους πειράζει ο πρόεδρος τους να μιλάει με τον πρόεδρο. Λες εσύ. Ναι. Ούτε εγώ λέω ότι είναι ένα αγκάθι είναι μέσα τους και τρελαίνονται. Απλά δεν έχουν λύση. Εγώ έτσι λέω. Ούτε τους πείραξε τους Αριανούς που είχε συνεργασία ο κύριος Καρυπίδης. Με τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Ούτε τους πείραξε ότι μετά το μάτς Άρης ΠΑΟΚ πληρώθηκαν οι παίκτες του Άρη 800.000 στους Αριανούς. Φύγε. Φύγε, γιατί καλά έχω πάμε. Μια χαρά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε να πούμε βέβαια στους φίλους ακροατές να ανακαλύψουν την Wind Vision, το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Νάρκος Μέξικο μόνο στο Netflix από τις 16 του Νοέμβρη. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision, ενώ αν μπείτε και στο κανάλι της Wind στο YouTube, θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Νάρκος Μεξικό. Αυτή είναι λοιπόν η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχεις πρόσβαση σε αγαπημένες σειρές και ταινίες της Netflix. Σμαράγδα μου, κοριτσάρα μου, είσαι έτοιμη? Κόλια μου, μετά από αυτή την ενημέρωση για τη Wind είμαι πανέτοιμη. Και εμείς έχουμε παντού αυτιά να σε απολαύσουμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε μετά την Σμαράγδα Βασάκου. Κύριε Λελίδη, ο λόγος σε εσάς. Γλουγλου, γλουγλουγλου, νάτες και οι γαλοπούλες μας, έτσι έχετε 5 λεπτά να φορτσάρετε στα 390 για να μπείτε στη μάχη της γαλοπούλας σε Season 5, μια προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζαγγελίδης Φιλουπούπολος 81, Αμπελόκηποι και Πολύκαστρο Κιλκής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Θα κεράσουμε καφεδάκι, πίτα και μπουγάτσα στον Κωνσταντίνο, εδώ στο Γιάννη του Λελίδη, μόνο σαν κατίνα pit stop, μαζί με την μπουγατσούλα η πίτα κούτρα, μαζί με τον καφέ δώρο το νεράκι, με τον πέμπτο καφέ ο έκτος είναι και αυτός δώρο, σε 3 σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 και στο Λαγκαδά, στο κεντρικό δρόμο μετά την Αργέφυρα Σταυρούπολης Κωνσταντίνε, το ξέρεις καλά αυτό το δρόμο. Πάμε, πάμε. Πήγαμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μηνύματα πολλά τα οποία απαντούν σε σχόλιά μας. Ναι, εμείς, τα πάρουμε γρήγορα, ναι. Ναι, να γρήγορα, τα πάρουμε. Ναι. Λέει, ο Γιωργάκης λέει μεγαλώνει και σοβαρεύεται, λέει Κωνσταντίνε, που αναρωτιέσαι γιατί έκλεισε το Instagram. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, γι' αυτό τα κλείνει, λέει, τα social media. Το Instagram έρχεται καπάκι με την αλλαγή του τεχνικού διευθυντή. Θα πάμε εκεί γιατί ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός που θα τρέξει τώρα και τους τη λίστα με αυτούς που θα παραμείνουν. Γι' αυτό και δεν είχε προχωρήσει τόσο καιρό. Αυτά δεν γίνονται μεσούσης περίοδου. Όχι, Κωνσταντίνε, μεσούσης περίοδου γίνονται αυτά. Όχι. Πότε θα γίνουν αυτά? Όχι. Ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Ναι. Μίλησε ο μάνατζερ για παράδειγμα του Μπίσεσβαρ με τον Μίχελς. Ναι. Και τώρα φεύγει ο Μίχελς και ξαναμιλάει ο μάνατζερ του Μπίσεσβαρ. Με τον, πρόσεξε, ναι. Ο Μπράγκο ήδη προϋπήρχε εδώ δεν πέρα. Δεν ξέρω ο Μπράγκο τι. Ο Μπράγκο είναι εδώ από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, ας μίλαγε ο Μπράγκο από το Σεπτέμβριο. Αυτός μιλούσε. Αυτός μιλούσε. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, ναι. Θα έρχεται ο μάνατζερ του Πασχαλάκη και θα λέει ο πελάτης μου έχει τον ΠΑΟΚ 10 βαθμούς μπροστά. Ναι. Εγώ δεν θέλω 500 που ζητώ, θέλω 800. 800 λες ότι θέλει. Θα έρθει ο Μπάρτ Βαρέλα και θα πει, ξέρετε κάτι. Επειδή στην Ελλάδα λένε ότι δένουμε πάρα πολύ καλά με τον Κρέσπο οι δυο μας, και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, περνάνε και άλλα μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν τρώει γκολ. Αντί για 1 εκατομμύριο για παράδειγμα, θέλω 1.200. Ναι, εσύ τώρα προβλέψεις ουσιαστικά και τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, τα οποία λες θα είναι θετικά και θα ανεβαίνει το κασέ των παιχτών. Δεν θα ανέβει. Ναι, με έτσι πως το αναλύσεις σαφώς. Ας πληρώσει ο Κοντός λοιπόν την καθυστέρηση. Καλά, ο Ιβάν Ζαβίδης πληρώνει και 1.200 άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είδες το τουρνουά μπιλιάρδο που πλήρωσε 93.000 ευρώ στον νικητή. Κάτσε, μα δεν μπιλιάρδο φίλε. Και δούλευε μόνο το χέρι στον μπιλιάρδο. 93 χιλιάρικα στο τουρνουά. Υπάρχει σήμερα σχετική φωτογραφία μέσα στη Μέτροσπορ. Μπράβο τα παιδιά που βρήκανε το συγκεκριμένο θέμα. Τι μπιλιάρδο, δεν κατάλαβα. Μπιλιάρδο. Ο Σαββίδης δεν τον νοιάζει εγώ αν θα πληρώσει κάτι παραπάνω, δεν το έχει καταλάβει. Όταν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, ναι. Μετά από 100 χρόνια. Α, μετά από 100 χρόνια, δεν ζούμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Όταν ο Αμερικάνος βγάλει το όπλο, δεν ξέρω πώς θα δεν ξέρουμε, Κωνσταντίνε. Τα χρέη σου να είναι 0 απέναντι στο Σαββίδη. 0 θα είναι. Νοικοκύριση είναι 11... το πρώτη στιγμή. Δεν λέω εγώ, δεν είναι νοικοκύριση. Τα χρέη σα απέναντί του να είναι 11 μόνο. Ναι. Γιατί 11 το χρωστάτε. Ναι. Εντάξει. Στην επιχείρηση που. Να είναι μόνο 11. 11 λε. Γιατί ρώτησε ο Κάζης, ο τρελόγιατρος ο φίλος μου. Τι ρώτησε ο Κάζης? Ο σαν μικρομέτοχος, το γιο του Γκαγκάτσι και του είπε τι γίνεται, αυτός βάζει λεφτά κάθε χρόνο, η εταιρεία μπαίνει μέσα. Αυτός τα καλύπτει. Ναι. Αν αύριο φύγει
Γιατί βλέπει μακροπρόθεσμα ο Κάζης. Τι αύριο, τι βλέπει ο Κάζης, δηλαδή. Βλέπει ότι ο Σαββίδης θα φύγει. Άλλο λέει, ναι. Όταν φύγει. Όταν φύγει σε 20 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Σε... Ποια 10. Αυτά τα λεφτά τα χρωστάει ο Πάοξ αυτόν. Ναι. Ναι ή όχι. Ναι. Αυτά δεν σας νοιάζουν, ε. Εσάς. Δεν μας νοιάζουν. Πληράνε, πληράνε. Όταν φύγει. Όταν φύγει. Καλά τώρα μιλάς για ένα σενάριο και εμείς όταν φύγουμε τη ζωή. Δεν πρέπει να ρωτήσεις την εταιρεία. Να σιώσει το στόμα λίγο. Δεν είναι επί του παρόντος, πες τον Γκάζι. Αυτό το ερώτημα. Είναι πολύ άτοπο γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για Σαββίδη, μιλάμε για Γιώργο Σαββίδη που είναι 25, μπορεί να κάνει 30 χρόνια και ο Γκάζι να μην ζει. Και ο πολύ ποδά γίνεται σιγά σιγά στο ναι, αυτό σου λέω. Μετά από 10 χρόνια καρκίνωμα γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει. Ναι, είναι πολύ προθετικό το σενάριο του Γκάζι. Όλα τα αρνητικά θα περνάνε από το μυαλό σας. Ναι, για να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εγώ στη ζωή μου έχω προετοιμαστεί για τα χειρότερα που έρχονται τα χειρότερα και θα έρθει και ένα καλό. Την ώρα που θα έρθει το καλό θα είμαι στεναχωρεμένο γιατί θα πω. Αφού ήρθε καλό, θα δουν 10 στραβά μετά. Πώς είναι τυβό όμως, φίλε, γιατί μπορεί να σου το καλό και μετά σου το καλύτερο. Εγώ λέω. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα στη ζωή σου, ένα. Καλά, μου έχουν έρθει και κατραπακές, μου έχουν έρθει και καλά πράγματα. Κατραπακές πότε σου ήρθαν, ρε Κουλιανέ, όταν ήταν τα πράγματα ευχάριστα. Ξέρεις γιατί. Γιατί χαλαρώνεις, αγόρι μου. Ναι. Όταν είναι τα πράγματα ευχάριστα, τις άμυνες σου τις χαλάς. Έχεις δίκιο εδώ. Κατάλαβες, και σου έρχεται η τσαπού. Μη. Ω, δεν είπα τίποτα. Μετά λες, αμάν. Τι έγινε. Ναι. Οπότε εδώ δεν είναι εξαρτητικό. Καθαρά ερμηνεύοντας την ατάκα ψυχολογικά έχεις δίκιο. Ναι. 100% δίκιο. Οι άνθρωποι χαλαρώνουν. Ρώτα τις ανισόρροπες που ακούν την εκπομπή, όσες είναι. Τα κορίτσια μας. Αναγκαστικά στο αμάξι με τον άντρα. Ναι, θέλοντας και εμείς. Μας έχουν συνηθίσει. Τον Μπαρμπάνογλου αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί το βρει τον Ιπάτιο. Γιατί το ζηλεύουν. Το timing. Φίλε, όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει ο τρόπος και το timing. Ναι. Αν δεν τα κάνει σωστά. Μήπως μυρίστηκαν χρήμα οι κυρίες και χάσαν την ευκαιρία. Πήρε ένα εκατομμύριο αυτός. Άλλο λέω. Έχει ουρές ο τύπος. Άλλο λέω. Μήπως αυτές οι κυρίες από ζήλια ζηλεύουν τη γυναίκα που παντρεύτηκε τώρα. Ναι. Να κάνει παιδί. Και επειδή τα πήρε τα λεφτά και θα περάσει καλά αυτή και αυτές. Ζωή χαρισάμινη. Καθαρίζουν σκάλες, ας πούμε, αυτές. Και πάνε στο ντουντέιλι στους σερβιτόρες. Σερβιτόρες, δεν πάνε, ξέρω εγώ, στις ταβέρνες και μαζεύουν τα τραπεζομάντιλα, να πούμε. Και τις λέω, αυτός που έχει το καφενείο το βράδυ, έλα να πάμε να πιούμε στο ζάμπι. Καλά, καφέ στον πίλια, να πούμε. Τι έφτιαξες. Λέω, μήπως ζηλεύουνε, ρε. Όχι, ρε φίλε. Έχει να κάνει ξεκάθαρα, στο ξαναλέω, με το timing και τον τρόπο. Και σα νοιάζει. Έχει εσύ την γυναίκα. Μην την παντρεύει στον εαυτό, παντρεύει στα 2-2,5 λίγο να ξεφύγει το θέμα, ρε παιδί. Τόσο πολύ. Γαελένα παντρευτεί. Το κατακρίνανε επίσης για τη δημοσιοποίηση όλων των θεμάτων και το βγήκε στην Τατιάνα. Τατιάνα, ναι. Ναι. Και τι είπε στην Τατιάνα. Έγινε φίρμα, να πούμε. Και... Έγινε φίρμα. Ναι. Φίρμα, ναι. Έγινε φίρμα. Ναι. Έγινε πλούσιος ξαφνικά. Ναι, ναι. Ζαλίστηκε, τα είδε ότι όλα μπορώ να τα κάνω. Ήρθε και. Εγώ λέω πάντως ότι ο τύπος μπορεί να την είχε την κυρία. Λέω εγώ τώρα καμιά υπόθεση εργασίας. Δεν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο. Πόσο το ζηλεύετε τον ανθρωπάκο. Κανένα δεν ζηλεύουμε. Ρε το καημένο τον ανθρωπάκο, ρε το ζηλεύετε. Φίλε, χάνεις γυναίκα, χάνεις παιδί και μέσα σε ένα χρόνο παντρεύεσαι. Τι δεν είναι λογικό. Όχι να πάει στα γιονόρες να κάνεις. Ούτε αυτό είναι λογικό. Με τον καλόγερο ούτε να αυτό είναι λογικό. Να κάνει, ούτε αυτό είναι λογικό. Ναι, τι θες να κάνεις. Κράτα λίγο αποστάσεις. Okay, έχει την κόμενά σου. Κράτα την. Παντρέψου στα 2 χρόνια, ρε φίλε, στα 3. Αυτή που παντρεύεται έχασε τον άντρα της πριν ένα χρόνο. Ποια παντρεύεται. Η κοπέλα που παντρεύεται. Α, και αυτή να, άρα τα κοιμιάσανε. Αυτοί οι δυο βρέθηκαν κοντά σε μια δύσκολη στιγμή. Άμα είναι έτσι, τότε φίλε μπορεί να ένωσαν τους πόνους τους και τους καημούς τους. Αυτές οι κανκάγες οι οποίες βγαίναν στο Facebook και τον βρίζαν τον ανθρωπάκο, αυτές ζηλεύαν γιατί θα θέλανε, εγώ καταλήγω. Ναι. Εσώψηκαν να ήταν αυτές στη θέση της κοπέλας που παντρεύεται τώρα. Τώρα αλλάζει παράμετρο. Αλλάζει παράμετρο. Φυσικά. Άμα έχασε καθόλου τον άλλο, ένωσαν τον πόνο, ένωσαν τον καημό τους και λέμε ξανά κάνουμε μια κοινή πορεία. Αλλά ο καθένας ζωή του ας κάνει θέλει, Κωνσταντίνε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Χωρίς πλάκα, δεν με νοιάζει. Είστε κακοί άνθρωποι. Και είμαστε κακοί εμείς. Όχι, είχε κόμενα, όχι την έκανε αυτό. Και δεν παντρεύει, πήρε τα λεφτά από το τζάμπο και αυτά. Εσύ τα είπες όλα αυτά, ρε. Τα τζάμπο, τα λεφτά. Είστε παλιά ανθρώποι. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες. Μόνο σου τα είπε, τα έφτιαξε. Ζηλιάρες. Ναι, πω πω η ζήλια τρέχει από τα μπατζά, από τις φτέρνες σας τρέχει η ζήλια. Ρε κανκάγες να πούμε, κανκάγες. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Ναι. Θα το βάλουμε στη λίστα μας, έτσι. Ναι. Να το 95% από αυτό που το βρίζουν στο Facebook τα γυναίκες. Οι γυναίκες είναι κεφαλικά όντα. Τα βλέπουν όλα πολύ διαφορετικά. Ακεφαλικά όντα. Εγκεφαλικά. Δεν είναι σαν και εμάς που σκεφτόμαστε πολλές φορές αφόρμητα. Το πρακτικό μυαλό του άντρα υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Συμφωνώ. Άσε τώρα τις παραβιάρες τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα μεταγραφικά του. Α, ο Πασχαλάκης λέει κάνει λάθη, αλλά όντως αδικείται. Μαζί σου μόνο λέει για το Σακόφ Κουλ, τον Κάνια τον θέλω όπως είπες για μπακάπ, συμφωνεί επομένως ο Τζόνι στο σχολιασμό που έκανε νωρίτερα για τους παίκτες που είναι να μείνουν ή όχι. Τον Πασχαλάκη τον αδικούνε. 61% Σακόφ, ναι.
κάπου στα 15-16% πώς το λένε, Κανίας, 10% ο Πασχαλάκης και οι άλλοι 0,2-0,3% νικοτίνη, να πούμε. Να είχαμε να λέγαμε. Στα λαθρία τσιγάρα που πουλάνε εδώ οι Ρώσοι στην πλατεία Αριστοτέλους και δεν πάει κανείς να τους πιάσει. Σωστά. Ναι. Καλημέρα στο ασπρόμαυρο Πέρθ. Στη Σκωτία μας ακούει ο Γιώργος εκεί. Πέρθ. Ναι. Στη Σκωτία. Πέρθ ωραία, έχει ωραία. Και στην Αυστραλία, έτσι. Ωραία είναι. Ναι. Θέλω να πάω Σκωτία. Ψήνεις να πάμε μαζί εκεί. Με τι με αεροπλάνο, μετά πάμε, ρε φίλε. Ωραία, πάμε με κανένα τζιπ, δεν πάω Σκωτία. Με τζιπ για να πας Σκωτία θες να ξεκινήσεις τώρα και να φτάσει το καλοκαίρι, φίλε. Δεν με νοιάζει. Έχουμε να περάσουμε. Πάντως μπορείς να πας ο δικός. Στη Σκωτία. Μπορείς. Ναι. Έχει από κάτω τούλα εκεί στη μάχη Αγγλία-Γαλλία και μετά ανηφορείς με τζιπάκι. Εντάξει. Α, θα κάνεις καιρό. Ναι. Καλημέρα, αν έχουμε ακούσει τίποτα για Μουζενίδη στο μπάσκετ, είπαμε ότι υπάρχει προς το παρόν μια συμπεριραίωσα ατμόσφαιρα το όνομά του, ακόμα κάτι επίσημο όχι. Καλημέρα, κουμπαράκι από Σαμοθράκη, ο φίλος μας ο Γιωρίκας. Περιμένουμε νέα για τον επενδυτή της ΚΑΕ. Είναι θέμα που ενδιαφέρει. Είδες ότι δεν υπάρχει όραμα στο μπασκετικό ΠΑΟΚ τόσα χρόνια και δεν είναι τρελαμένοι με ένα άθλημα το οποίο όλοι το αγαπάμε, να ξέρεις. Ναι, το λατρεύετε. Είδες από το Σέλιδα σήμερα στην Αθήνα. Τι. Όλα για τον μπάσκετ είναι. Ναι. Δεν έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έχει καβαλήσει, δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Κατάντια. Με τον, ναι. Α, κατάντια λες, για να σε ακούσω. Πόσα θα πουλήσει αυτή η Sport Time, ξέρω εγώ, με έχει πόσα. Έχει τον Τζάβι Πασχουάλ πρωτοσέλιδο, τον Ολυμπιακό, πάμε για νίκη σήμερα, Ευρωλίγκα ασχολούνται ούτε κανονικά. Ούτε στα γραφεία. Ναι. Το δημοσιογραφικά θα πουληθεί η Sport Time. Κι όμως εδώ θέλω να ρωτήσεις τον ναι. το Δημήτρη τον Μπούζα, έτσι ναι. που έρχεται εδώ και είσαι ναι. και φιλαράκος και τα λέτε τακτικά, έτσι βέβαια πολλές φορές μας βάζει χέρι. Λοιπόν, θέλω να το ρωτήσεις, πότε είχε περισσότερα πουλημένα φύλλα τα σπόρτα του Βορρά, στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ ή στις νίκες στις μπασκετικές του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ο ίδιος ο Μπούζας ναι. μου είπε. Εδώ περιμένω το Αμερικάνο όταν, και. Όταν, ναι. όταν το λέγανε τουρκοφιλάδα να πούμε την εφημερίδα του. Πρόσχε. Ναι. Ό,τι έκανε παοξίδες λέει τα μαύρα χρόνια. Πρόσεξε. Ναι. Του λέω πότε. Ρε εφημερίδα αυτή έκανε κάθε μέρα, ναι. Μου λέει, ναι. με τον Άρη στη Γάνδη. Α, μπράβο. Ο Άρης του την έκανε στον μπάσκετ. Του την έκανε, αυτό θέλω να σου πω. Είδες πόσο πουλούσε ο μπασκετικός Άρης. Τόσο βόδια οι Αργιανοί που πέραν σπορ του Βορρά. Δηλαδή καταλήγουμε εκεί. Αφού ξύλινα γράμματα όλη η εφημερίδα και τρινόμαυρη ήταν. Πολύ βόδια οι Αργιανοί. Γιατί. Είδε ο Μπούζας εκεί ότι ήταν πελάτες. Καλό πελετολόγιο. Είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ. Ναι. Ναι, αλλά και στις μεταγραφές του Πάουξ ο μπάσκετ, κάτι Άντωνη Κούκ, θυμάμαι αυτά τα ξύλινα γράμματα. Δεν βγαίνουν από το μυαλό. Έλανε τα χαϊβάνια οι Αργιανοί τον Μπούζα να πούμε. Πρόσεξε. Που έλεγε ότι το 1970 έχασε το κύπελο Πάουξ. Δεν το πήρε ο Άρης. Το χάσε ο θυμάμαι εδώ. Κατάλαβε πόσο βόδια είναι Αργιανή. Μπούζα σχολεί, έρχεται ο Τζόρνταν. Όχι ο Μάικλ, από κάτω ξέρω ο Τόμας Τζόρνταν. Ναι. Τρελαδίκο, ξέρω πόσο πούλησε εκείνη τη μέρα. Πόσοι πήραν τον παπά και έφαγαν τον παπά Τζόρνταν. Ε, κοίταξε τώρα, το IQ σα δεν ήταν και πολύ μεγάλο. Ναι, λε να φέρουμε τον Τζόρνταν, ρε παιδί μου. Ναι, έρχεται ο Τζόρνταν. Από κάτω ο Τόμας Τζόρνταν. Έτσι, όχι ο Μάικλ Τζόρνταν. Λοιπόν. Ήταν το κάκαδο στις μικρές πεταμένες φωτογραφίες να πούμε. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα στον Μπαμπίνο, καλημέρα. Δεν ξέρω ρε παιδιά για ποιο λόγο αυτή η ευκολία να φύγει ο Σαχόφ. Άλλη μια παράμετρος. Ναι. Έτσι. Έχει πιο παραγωγικό χαφ, δηλαδή η ομάδα που πατάει περισσότερο περιοχή, πιο χαφ μας έχει τα περισσότερα γκολ. Πιο χαφ είναι ο πιο αποτελεσματικός. Ο μόνος λόγος να φύγει για μένα είναι ότι δεν έχει ξέρει. Το μάζ με τον Εργοτέλη αυτό το βόδι το είδε. Μαζεύτηκαν τέσσερις αρχή μαζί με τον Σάκοφ και έμπαινε σαν πολυβόλο Εργοτέλη στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ναι. Το είδε. Το είδε. Προφανώς, αλλά δεν κατάλαβε κάτι. Παγκοσμίως αυτά τα χαφ, τα ψηλά, τα αργά που καταπίνουν. Έναν δικαιούσε να έχεις. Έναν. Έναν. Στα χαφ εκεί. Έναν. Ναι. Όπως έχει, ξέρω εγώ, η Μάτσερ το Μάτιτς. Έναν δικαιούσε. Με χαλάει ρε, γι' αυτό είναι η Μάτσερ εκεί πέρα. Δεν ξέρω, και ο Πογκμπά δεν είναι γρήγορος κι αυτός. Δεν παίζουν μαζί πολλές φορές. Ναι, άμα παίξει ο Πογκμπά με τον Μάτιτς μαζί. Σφίξαν τα γάλατα. Σφίξαν τα γάλατα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέμε ο Βερμπλουμ. Και τέλος, ναι. όχι άλλον εκεί. Ναι. Δεν γίνεται και Βερμπλουμ και Σαχόφ. Να χτίσουμε στον Αργό δύο γρήγορους να πούμε. Ναι, αλλά ο Αργός να μου κάνει άλλες δουλειές που ναι. φαίνεται ότι μπορεί να τις κάνει πόσα ο Βερμπλουμ. Πόσα πέναλτι θα με κάνει ο Βερμπλουμ να πούμε. Έχουμε βάλει στοιχήματα και πόσα γκολ θα κάνει ο Βερμπλουμ. Ναι. Εγώ λέω θα κάνει πάρα πιο πολλά γκολ από πόσα πέναλτι και κάρτε σε νομίζω κόκκινες. Ναι. Δεν με νοιάζει κόκκινες. Δεν με νοιάζει κόκκινες. Δεν με νοιάζει κόκκινες. Έχουμε τους διαιτητές δικούς μας. Όχι, οι διαιτητές δεν είναι δικοί μας και το ξέρεις. Ναι, το ξέρεις, Κωνσταντίνε, ότι δεν είναι δικοί μας διαιτητές. Οι δικαστές είναι δικοί μας. Δεν ξέρω, γύρω-γύρω όλοι. Εμείς έχουμε τα γύρω-γύρω όλοι. Οι άλλοι έχουν τα μέσα, τα φασόλια. Οι αστυνόμοι είναι φίλοι μας. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε μου. Δεν ξέρω, σύμπαν. Δεν έχουμε δικούς μας φίλους εμείς. Έχουμε φίλους. Δεν έχουμε φίλους. Από σοβαρό φαίνεται και ο Ολυμπιακός για αυτούς φίλους. Ιά και για άλλους φίλους. Ο Ολυμπιακός στους δικαστές έχει. Δικαστές, αστυνομικούς. Όχι, τα λέω φίλους αστυνομικούς δικαστές. Δηλαδή να τον αγαπάνε. Ναι, με την καλή την έννοια. Πάντοτε το πονηρό. Ποτέ. Γιατί στην κοινωνία μας υπάρχουν αισθήματα. Πάμε έτσι. Λοιπόν παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έτοιμη λίστα των μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Έχουμε πλέον πιάσει ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίωρο. Θα πιάσουμε και Άρη Ηρακλή. Ναι, τι λες.
Θα πάσουμε τον Ηρακλή, θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Τι να κάνουμε, εσύ, έχουμε το Μυροφορίδη στη χειρότερη πορεία του ever, όλων των εποχών. Είναι τελειωμένο από τον Ηρακλή, πάμε παρακάτω. Χειρότερη επίδοσή του όλων των εποχών. Τελειωμένο είναι από τον Ηρακλή. Το παίρνει αλλιώ. Γενικό τρέχουν στον Ηρακλή πολύ. Αλλαγέ και λύσει ο Τον Πάπα. Τι θα κάνει. Αλλαγέ λέει και λύσει. Θα διαφοροποιήσει το σχήμα ο Ελευθερόπουλο. Βράζει ο κόσμο. Έχουμε κινητοποιήσει τον Ηρακλή. Ποιο κόσμο, στα πανεπιστήμια από γύρω γύρω. Δεν ξέρω, αύριο θα δούμε. Παίζει Ηρακλή από ολολάτσα στην Πέμπτη μάλλον. Γιατί να μην έχει. Τους μαζέψαν στην αστυνομία μέσα, τους έχουν. Άδερε, τους κάναν κόσκινο. Ναι. Στην Ελλάδα, ότι είστε εσείς, κάνετε παραματικά πράγματα μέσα όλοι. Κουλ, ρώτα τον Κωνσταντίνο, λέει. Ναι. Για τον Σταφυλίδη. Έκλεισε τον Μπάουκ, λέει κάτι τέτοιες φήμες υπάρχουν. Ο Σταφυλίδης πριν ένα μήνα τον είδα σε ένα κολόμπαρο. Τι κολόμπαρο, κάτσε, τι εννοεί κολόμπαρο. Ένα κολόμπαρο. Ένα μπαράκι κανονικό, μην μπερδευτεί ότι είναι. Ναι, ναι, κολόμπαρο στο μυαλό, άλλο έχει με γυναίκες μέσα. Και αυτό κεράσει ποτάκι. Παπάδες θα έχει μέσα τον μπαρ. Γυναίκες. Όχι, γυναίκες κεράσει ποτάκι. Έτσι πω το λε. Όχι, γι' αυτό σου λέω να. Ένα μπαράκι τον είδα. Με την κόμενά του. Δεν είναι, να το διευκρινίσουμε. Με την κόμενά του τώρα. Αυτό λέω τώρα. Στο κολόπεδο. Εκεί καθόταν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Με έκανε μια ερώτηση. Ο κολόπεδο μου λέει. Γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση με τον κολόπεδο. Ναι, βέβαια. Δεν θα το σκίζει. Με τον βαμβάκι. Τώρα που θα έρθω στον πάγο. Στον πάγο θα με σκίζει. Ναι. Του λέω έτσι όπω σε βλέπω. Χωρί κιλά με δύναμη, ταχύτητα κτλ. Δεν νομίζω. Τα τατουάζει φράτσε δεν σε πειράζουν. Είμαι ενδιαφέρεμενα η εμφάνιση. Τα τατουάζει με πειράζουν άμα δεν παίζει καλά. Ναι, με αυτό λέω. Θα τα βάλει στο επιχειρηματολόγιο σου. Άμα παίζει καλά, τι με νοιάζει. Δηλαδή ο Ανδρώνης τον νοιάζει εμάς αν είμαστε καλοί άνθρωποι. Όχι. Εκπομπές να κάνουμε. Καλές νούμερα να φέρουμε. Διαφημίζει. Άμα ξέρω εγώ είμαστε το μάρκετ της κοινωνίας. Καλά. Το νοιάζει. Όχι. Σε αυτό το κομμάτι. Εδώ μέσα το συζητούσαμε και το πρωί. Είναι οι περισσότεροι καλά παιδιά. Με την έννοια ότι δεν έχουμε έχθρες τρομερές. Ρε εσύ. Ναι. Δεν το νοιάζει τον επιχειρηματία αν είσαι καλό παιδί. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει ανάκατα τον όμιλο. Π.χ. σε μια ομάδα τώρα έτσι. Άλλο άμα κάνω τι. Για έξω από εδώ. Α, έξω από εδώ κάνω τι θες, ρε φίλε. Αυτό σε λέει. Ό,τι θες κάνει έξω από εδώ. Βέβαια, τι άλλο σου. Τι το νοιάζει, αν εγώ τα τουάζω εγώ ή αν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Άκου λέει. Ναι. Καλημέρα από Στοκχόλμη. Τα παιδιά μα ακούμε παντού από Απρίλη, Δεκέμβρη. Χαρά για το ράπινε. Ναι, όντω. Πάει άνοιξη, πάει γύρι, πάει το φτάνισμα, πάνε όλα. Εγώ 7 χρόνια, 8 χρόνια, η γύρι δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν υπάρχει γύρι. Ευτυχώς για σένα. Όχι. Ναι. Τώρα, μια που είπες δεν υπάρχει γύρι, την άλλη εβδομάδα που θα λείψω κανένα δύο μερούλες για να πάω στην Αγγλία, θα σε φέρω, φίλε μου, αδερφούλη μου, κουμπαράκι μου, τα πρώτα σνακ με έντομα. Τι σνακ. Σνακ. Δηλαδή. Σνακ που έχει μέσα, θες μιγούλα, θες κουνουπάκι, θες, θες καμιά κατσαριδούλα. Έτσι. Τα πρώτα σνακ έχουν κυκλοφορήσει στην Αγγλία. Σκουλίκια, έχει σκουλίκια. Ό,τι θες, έχει με σκουλικάκι. Σνακ με σκουλικάκι. Θες σε φέρω. Αμέ. Αμέ. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε, λέει, ως πλέον κάτι τολμηρό και το αιτιολογούν οι άνθρωποι. Είναι καταρχάς πολύ καλά για την υγεία μας. Ναι. Αλλά καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός, χρειαζόμαστε επιγόντως να αναζητήσουμε εναλλεκτικές πηγές πρωτεΐνων για να κάνουμε το καλύτερο μέρος του εδάφους διαθέσιμο για την παραγωγή τροφής. Αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί. Μα γι' αυτό το ανέφερα κιόλας. Πολλά πράγματα στη γη γίνονται για την έκρηξη του πληθυσμού. Ναι. Δηλαδή. Το ότι μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Ναι. Το ότι τα φάρμακα γίνονται γενώσιμα. Ναι. Το ότι λέει ο Λομβέρδος, ξέρω εγώ, δεν πάει να ψοφίζουν οι γέροι γιατί είναι φύρες. Mm-hmm. Αυτά είναι λογικά όλα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τρώνε έντομα. Ναι. Στον κόσμο μας είναι απίστευτο βιώσιμο. Δεν μπορούν να βοηθήσουν να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη θέλουν να μειώσουν το βιωτικό επίπεδο, ξεκινώντας από την Ελλάδα που είναι τα Βαλκάνια, ο Βαλκανίων. Βλαχο Βαλκάνι, ναι. Εμείς. Ναι, 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 ναι. Τους μετανάστες κτλ. Εντάξει, για να μειωθεί η ποιότητα ζωής και τα λοιπά. Πρόσεξε να δεις, να μην υπάρχει ευημερία. Ο τριαντάς να μην κάνει παιδιά. Να πεθαίνουν δύο, να γεννιέται ένας. Το κατάλαβες. Ναι, είναι θέμα. Πάντως και εδώ... θέλουν να εξοευρωπαίσουν και τους κανίβαλους εκεί. Γενικότερα τους πρωτόγονους που κάνουν πολλά. Εμείς είμαστε. Όχι, α, να τους φέρουν στην Ευρώπη. Τους Αφρικανούς, τους Πακιστανούς, τους Ασιάτες. Τώρα Αφρικανός, τώρα θα δει εδώ. Βαράει αβέρτα. Βαράει αβέρτα ο Αφρικανός. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στην Αφρική βαράει αβέρτα, παίρνει το τόξο, τραβάει μια, ένα κροκόδιλο, τρώει μια εβδομάδα να πούμε. Ναι. Εδώ τι κάνει. Πάντως διαβάζω ότι ναι, κατάλαβες. Έχουν πρωτεΐνες, βοηθούν στα προβλήματα τα στομαχικά. Διαβάζω το έντερο, τα... πολύποδες ζευγάρες. Ναι. Δύο μύγες πρωινό, άμα φας με δύο κουνούπια, ας πούμε. Τι να σε φέρω τώρα, σος. Δηλαδή. Και με λίγο σος επάνω. Λίγο σος. Και ένα σκουλίκι για επιδόρπιο. Και θες. Λοιπόν, ψητή γρήλη για ένα ελαφρώ σνακ. Έχει και ψητού γρήλου, άμα ενδιαφέρεσαι. Ναι. Σε φέρω να το δοκιμάσουμε λίγο εδώ πέρα. Ναι. Να, μόνο στην Αγγλία προ το παρόν εκεί ξεκίνησε. Ψητή κατσαρίδα, αυτά. Ιστορία. Κατσαρίδα να φάμε, να βαστανιάρουμε, παιδί μου. Να πιούμε και μια κοκακόλα μετά. Α, να το ευχαριστούμε. Τι έφαγα. Άμα τα φέρουν αυτά εδώ πέρα, ξέρω πως θα φύγουν αυτοί. Μαζί με το σούπερ μάρκετ θα τους στείλουμε στην Αγγλία. Α, τίποτα. Πού να έρθουν αυτά εδώ, ρε. Ο Έλλας με την πριζόλα, με την κρεατάλα, θα φέρουμε σνακς. Με έντομα, πας καλά. Γιατί άμα συνοδεύσει την πριζόλα με λίγο σκουλίκι. Σκουλίκι σνακς. Αυτοί που κάνουν βάρη και φουσκώνουν σαν τους κούρκους. Ναι.
και δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια, μαλώσουν μετά, δεν φεύγουν τα χέρια. Ναι, ναι. Σκούρκου που σηκώνουν, ξέρει τα σκουλίκια που τα τρώνε. Πρωτεΐνη, πηγή λιπαρών, πρωτεΐνη, βιταμινών, φυτικών ινών, έχει πάρα πολλά. Καταρχήν πάντα βάλω στο στρατό, να τα ταΐζουν στους φαντάρους. Σώπα, ρε! Βέβαια. Κοίτα να δεις, το βλέπουμε λίγο το θέμα εμείς. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τώρα, αλλά είναι φοβερό. Ταινία με τον Κωνσταντάρα, ναι. Που τον πήρε ένας φίλος του και λέει: πες τον υπουργό να φέρω, έχω βατραχάκια, μπακακάκια, τα βάλουμε στο στρατό. Να φάμε. Καλά, συσίδια, στην κτλ. Κίνα τρώνε βατράχους, κανονικά. Σαν λιγκάρια βατράχους. Τα τρώνε, αυτά τα τρώνε. Τώρα τα τρώνε. Από λόγο δίνεις κάτι μπράτσα που έχει. Από τα φίδια. Σε τι κροκόδηλο έχει φάει. Ωραίο κρέας ο κροκόδηλο. Υπάρχει και μπεργκεράδικο στην πόλη μας με κροκόδηλο. Άμα θες πάμε να φάμε, είναι σαν κοτόπουλο. Ουρά θέλω, ουρά. Ουρά, άμα την ψήσει καλά, βάλει και λίγο λαδορίγανη πάνω. Άμα μείνει Τσίπρα άλλα 4-5 χρόνια, θα τρώτε και τα μάτια του κροκόδηλου. Τι πράγμα είσαι, λοιπόν. Πατμάνογλου. Πατμάνογλου, τώρα θα ανοίξουμε γραμμές. Να βγουν οι κανκάγες, να μας πούνε γιατί τον βρίζουνε, να πούμε. Οι κανκάγες. Έχει αποκάλυψη σήμερα μέτωπο και για τον Ζαμπά, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Απλά πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε τη Wheat Vision. Το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision μπορείτε να μπείτε τώρα και στο κανάλι της Wind στο YouTube. Θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχεις πρόσβαση στις αγαπημένες σειρές και ταινίες της Netflix, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε δεύτερη ωρίτσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βάλε μπρος στη μηχανή και πάμε σφαίρα στο καντίνα Pit Stop, φίλες και φίλοι, για καφεδάκι, για φαγητό, για μπέργκερ, για αναψυκτικό, για ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι είναι εκεί, μας περιμένει. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία της πόλης, παλιού σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Τελειώνεται. Πρέπει να βάλουμε χορηγούς, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εδώ Πατμάνογλου με έπιασες. Δεν μου σχολίασε ένα θέμα όμως. Ποιο? Ένα θέμα, γιατί ήθελα να το βάλω στην ατζέντα. Το είχα εδώ πέρα. Ποιο? Τις δηλώσεις, ενώ ανοίγουμε τις γραμμές 90-90-90, τις δηλώσεις που έκανε ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος είπε στην Ισπανία ότι έφυγα μόνος μου. Εγώ έφυγα, λέει. Αυτός όλα καμά. Ποιο? Ο Ερέρα. Κρίμα, τον άνθρωπο, κύριος, αξιότιμος. Αυτός ο Κόμπλας. 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 Τον πήρα χαμπάρι από την πρώτη μέρα. Από τη φωνή. Έκανε την. Από τη φωνή. Ναι. Αυτό το ερείπει όλα θα είναι προπονητή στον Άρη. Ναι. Αυτή είναι άμπαλη η Αργιανή. Αυτή είναι μια μπάλα στο μπάσκετ. Στο γαλλική λες είναι. Είναι γαλλική. Αυτή είναι με τον Γκάλι. Άμα δεν ήταν ναι. Ο Γκάλι. Ναι. Θα ήταν σαν τον Ηρακλή τώρα. Έξω από τα πανεπιστήμια. Ναι, αλλά ήρθε ο Γκάλι. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και τον έχουν τόσο ψηλά. Ο Γκάλι πρέπει να τον έχουν ψηλά. Ο άλλο ο Κουτσοπαναγή δεν μάζεψε κόσμο. Δεν μάζεψε τόσο πολύ. Ήταν θέαμα, ξέρει γιατί δεν μάζεψε. Γιατί δεν πήρε τίτλου. Ο άλλο πήρε πολλού τίτλου. Κουτσοπαναγή δεν πήρε τίτλου. Ναι, όποιο παίρνει τίτλου και όποιο ταχώνει, αυτό μένει στην ιστορία. Να ξέρει. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Τι με ρώτησε τώρα προηγουμένω. Για τον Πάκο Ερέρα. Ο οποίο κάτι εγώ έφυγα μόνος μου. Όχι, σε διώξαν κύριε. Διώξαν λες εσύ. Ο ίδιος είπε πάνω στην ένδειξη ότι εγώ ήθελα να φύγω και έφυγα. Για να πάρει τις δηλώσεις όταν φεύγει που είναι ναι. Παράπονο. Ναι. Και μετά πώς έφυγες μόνος σου. Αλλά σαν προπονητής είσαι της πλάκας γιατί πρώτον δεν κάνεις άμυνα, δεύτερον δεν κάνεις στατιστημένα, τρίτον έχεις τη γραμμή μου στα 65 μέτρα. Ναι, αργά. Ναι. Στα 40 απόσταση. Δεν εκμεταλλεύεσαι τους δύο πλαϊνούς Μπρούνο Γκάμα και τον άλλον. Δεν μου βρίσκεις λύση στο κομμάτι άμυνα όταν αμήνομαι, τρώατε επιθέσεις κτλ. Ναι, ναι. Φυσική κατάσταση με έχεις για την πλάκα και δεν κάνεις κατασκοπία τον αντίπαλο. Και αυτό το προπονητή, αυτοί οι λήθοι οι Αργιανοί ποδοσφαιρικά, το θέλανε για να τον κάνουν Θεό. Φάτε στη μάπα τώρα και κοιτάξτε με τον Παντελίδη που θα σοβαρευτείτε σαν ομάδα και θα γίνετε ομάδα. Θα σοβαρέψω, Παντελίδη. 100%. Πάντως είπε ο ίδιος με δική μου απόφαση έφυγα από την Ελλάδα. Ήθελα να δουλέψω ξανά εκτός της Ισπανίας και αυτό σκέφτηκα όταν πήγα στον Άρη. Δέχτηκα όμως κλίση από τον πρόεδρο της Las Palmas. Ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα και ήρθα με κλειστά μάτια. Τα πιστεύει αυτά που λέει. Δεν ξέρω. Σε διώξαν από τον Άρη γιατί την ομάδα θα την έριχνε, ηλίθιε. Έζησα εδώ πολύ όμορφα στην Πάλμα πρώτη φορά και αυτό είναι ο λόγος που είμαι πάλι εδώ. Ρεάστο το γέρο τώρα. Ναι. Στο ποδοπάκο το έργο. Ιδιώς θα ρίχνε τον Άρη. Δεν νομίζω να τον έχει. Στο λέω εγώ. Έχει πολύ χειρότερες ομάδες. Το υλικό βέβαια του Άρη είναι για να διεκδικήσει. Για να βγει η Ευρώπη. Ναι, να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει. Εγώ λέω να βγει κιόλας Ευρώπη. Άιντε τώρα με τον Πάκο Ερέρα. Τώρα, ναι. Οι σερσερίδες. Έφυγε ο Όγιος με τον Κόκε και τον Ερέρα τώρα τους άμπαλους τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάρη, ο οποίος συμπορεύεται με τον Κωνσταντίνο. Θα γίνει με τις διαφημίσεις, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, γιορτές έρχονται. Καλημέρα και στη Βουλγαρία μας ακούνε στην Σόφια. Μετά τον κόκκινο που σπάσε τρία κράνη με το κεφάλι, ο Ράπλε πήγαινε σε κροπολιού και καμάκι. Που τους μαζέψατε λες αυτούς. Άλλο, ναι, ναι. Άλλο τον ηλίθιο. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας στο μπαρ.
Ναι, ναι, αυτό είπε ο Φίλιππ. Να ξοδέψει κάτι. Μπορεί να ήταν στο ψιλικατζίδικο, να τύχαινε μια γειτόνισσα, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι απειλή. Άσχετε. Ναι, άσχετε. Καλημέρα, πάμε. Στο λεωφορείο το 12 μέρε. Ναι, στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο. Πάντω, έλα, έλα, φίλε, καλημέρα. Και πες μας να βγουν αυτές εδώ που βγαίνουν στα Facebook, αν τολμάνε, ναι, που βρίζουν τον Πατμανόγλου, τον Πατμανόγλου, τον Υπάτιο, ότι το λένε ο Δίξιος, ο Μίξιος και τα λοιπά, που τα πήρε και παντρεύτηκε. Πάντως το ρεπόρτο... Όχι εσάς, όχι ναι, εσάς θα παντρευότανε. Ναι. Ζηλεύετε επειδή δεν πήρε εσάς. Πάντως το ρεπόρτο λέει ότι η τύπης έχει χωρίσει τον τύπο, ναι, που είχαν θεσμό, ναι, επί 8 χρόνια, αυτός αυτοκτόνησε, πρόκειται για κάτι παρόμοιο λέει. Και συμπτωματικό. Αυτοκτόνησε γιατί τον παράτησε. Τον χώρισε, ναι, ακριβώς. Ο τύπος, ο Μακαρίτης της συζύγου της καινούργιας τώρα, έτσι. Και οι φήμες αναφέρουν ότι έμεινε έγκυος, γι' αυτό λέει. Δεν στέκουν αυτά. Δεν στέκουν. Να χωρίσω, να σκοτώσω ή να αυτοκτονήσω. Δεν στέκουν. Δεν στέκουν, αλλά στο μυαλό του καθενός, Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να είσαι. Δεν ξέρει τι σκέφτεται το καθένας. Πώς νιώθει. Δεν στέκει. Ναι, πάμε γραμμές, έλα, 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 καλημέρα, Μασοκάρα. Έλα, καλημέρα, λοιπόν, γρήγορα. Καλά ξηγήθηκε ο Υπάτιος. Καλά ξηγήθηκε. Παλικάρι, άκουσε τη συνείδησή του και αυτά τα φλουρίστηκα, αφήστε τα τώρα. Καλά, πήρε και 4,5 χαρτιά από πίσω. Βρεϊγκόμενες τον έχουν ρημάξει. Απ' τη ζήλια τους που δεν τον πήραν αυτές. Στο λέω εγώ, ναι. Μαρμίτα ήταν ρημάξει, εκεί πέρα και τρελαθήκαν τώρα, δεν κατάλαβες τώρα σου λέει. Είδανε μαρμίτα, λέει, μάλιστα. Αλλά υπάρχει και μια περίπτωση τώρα, να μην ξαναείδε γάμπα στη ζωή του αυτός. Δηλαδή, είχε πρώτο έρωτα, τον έχασε και του την έπεσε άλλη, τον έκανε το μαγικό που λέμε την τρίπλα. Ναι, ναι. Ή ήταν μορτάρες και την είχε αυτή. Ναι, μορταδέλας. Λες να ήταν μορτάρης. Ναι. Λοιπόν, μουρτάρης, και γρήγορα να φύγω. Είσαι ο δεύτερος που το λέει, ρε κάθαρμα. Ναι. Το πιάσε η Φαλακού ο Κουλιανός, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, μαζί εδώ με την Πασοκάρα, ναι. Να πω κάτι γρήγορα τώρα. Συντριπτική νίκη του Αλεξάνδρου. Συντριπτική, ούτε υπάλλε ποτέ Δούμα που ήταν παλιά, ούτε ο Μπρέσνεφ δεν έχει πάρει τέτοιο ποσοστό. Ναι, ρε φίλε. 91-9. Ναι. Ούτε ο Μπρέσνεφ, ξέρω, έτσι, ρε, στην παλιά τη Δούμα δεν έχει πάρει τέτοιο ποσοστό ο Μπρέσνεφ. Ναι. Να απαντήσω και ένα τελευταίο. Ρώτησε ένας φίλος τι δουλειά κάνω. Ναι. Ναι, είμαι πασοκοπρικοθύρας. Πασοκοπρικοθύρας. Άντε καλημέρα. Α, το πασοκοπρικοθύρα. Πάμε καλημέρα, δεν θα βγει καμία κυρία να μας εξηγήσει. Τολμάει. Γιατί να μην τολμάει. Τολμάει. Καλημέρα σας. Έλα. Καλημέρα. Καλώς σωνα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κουλουρά. Καλημέρα, Νίκο, την Ισπανία πάω. Έλα ρε Νικόλα, έλα Πασάκα μου. Ναι. Ήταν, καλά είστε παιδιά. Ναι, Πασάκα μου. Θα πω κάτι λίγο αυτά που τρέχουν τώρα και θα πω κάτι για χθες, ράπ, έχω ένα παράπονο. Ναι. Να πω για το παλικάρι ότι ποιος ξέρει όταν, πώς νιώθει αυτός που έχασε γυναίκα και ένα παιδάκι μικρό, 1,5 χρόνο και μετά το τι θα κάνει είναι δικό του πρόβλημα. Το παράπονο ποιο είναι, από πού απευθύνεται το παράπονο. Όχι, αυτός προσέγγισε αυτό τον καιρό, το διάστημα, πώς είναι να χάνεις ένα παιδί. Ναι. Ένα μικρό παιδί, ο τύπος, δηλαδή μπήκε ο καθένας σκέψη του πώς πέρασε, άλλο τι έκανε. Όχι, γιατί οι γυναίκες ζηλεύουν τη μαρμίτα. Είναι δεδομένο αυτό. Α, οι γυναίκες στα λαμόγια ζηλέψανε που δεν είναι αυτές οι θέσεις. Τα 4,5 χαρτιά λες ζηλέψανε οι γυναίκες. Ναι, έτσι πιστεύω. Και πήγε κοντά στα 2 από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κοντά στα 2. Ναι. Δεύτερον, επιτέλους είπαμε, ξεκινάει, βγήκα και χθες στον ράπτο απόγευμα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παίζουμε την Κάδη και χθες ράπτο σε πότι. Χθες είπα ότι ο Πάκος έχει ένα δύσκολο μάτς, δεν μίλησα καν, γελούσαν ο Ράπ με τον Κοντοχωριανό μου τον Νίκο, ναι, και με κλείσατε, περίμενα 17 λεπτά στη γραμμή, ναι, και με κλείσατε χωρίς καν να μιλήσω. Ο Νίκος και εγώ. Θα το τεκμηριώσω, συγγνώμη, ναι. Επιποχή Σαββίδη θα πω. Όσοι πιο νωρίς, επιποχή Σαββίδη, Σαββίδη. Ξάχνει μέχρι με την Τούμπα. 2-0-0, 2 νίκες με 0-1. Και 1-0-1 στο κύπελο που με βγήκε η ψυχή στο στόμα να πάρει. Χάσαμε στο κύπελο. Ένα μάτσι είναι το περσινό, το 0-3. Πόσο πλήρωνε το διπλό της Ξάνθης εκείνη τη μέρα? Ποιο? Το διπλό της Ξάνθης εδώ. 8. 8 φράγκα, ναι. Και το πάω και Χαλκιδόνα 0-3 πλήρωνε 8 φράγκα. Ναι, να πω κάτι. Παλιά. Πολύ παλιά. Κάει κάποιο χειρό, πισάκι. Κάποιοι το παίξανε. Είμαι προσεκτικός για όλα μου τα μάτια. Θέλω ναι, το πάνω, μ' αρέσει. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και αυτή η προσέγγιση κάνει και ο Λουτσέσκου. Τι? Ένα-ένα τα μας προσεκτικά σεβόμαστε τον αριθμό. Λοιπόν, λοιπόν, το Σάκοφ το βγάλατε παλτό. Από τους 6 ο ένας είναι παλτό. Όχι παλτό. Παλτό. Βγάλαμε ότι από τους 6 είναι αυτός που μπορεί να φύγει. Ωραία, ωραία. Ποιος είναι ο δεύτερος για σένα? Έλα. Ο δεύτερος που δεν πρέπει να ανανεώσει ποιος είναι? Αλλά. Με μισή καρδιά το λέω. Με μισή καρδιά. Επειδή έχω backup του χρόνου το Χαρίση. Διώχνω τον Κάγια σε μισή καρδιά, γιατί αυτός ο παίχτης ο Μπίσεσβαρ
είναι θεϊκός. Το κάνεις. Όχι και να είναι. Κάνιας. Το κάνεις. Γεια σου Νικόλα μου. Γεια σου Νικόλα. Καλή μέρα. Καταλήγουμε σε Σαχόφ Κάνιας λοιπόν. Ναι, με μισή καρδιά είπε. Αν θέλουμε σόν και καλά, εγώ δεν θα έδιωχνα και τους 6 και τους 4 που λες εσύ. Θα τους κρατούσα τους 5 και θα έδιωχνα μάλλον έναν. Δεν μόνο ξέρω. Έναν. Καλημέρα, έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι. Κώστα, γιατί δεν έβαλες μέσα και τον Λουτσέσκο? Αυτός δεν παίζει μπάλα. Όχι. Ο Λουτσέσκο έχει κάνει ανανέωση, ρε φίλε. Δηλαδή να λέμε. Να το δώσουμε. Ναι. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Εδώ τελειώνουν τα συμβόλαια. Πώς και τι έγινε. Συζητάμε για τα συμβόλαια που λήγουν. Αυτό λέμε. Δηλαδή εσύ είχες καλύτερο προπονητή από τον Λουτσέσκο, για να καταλάβω. Είχα. Ποιον. 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 Ναι. Τον Ίβιτς. Ποιον Ίβιτς, ρε φίλε. Ναι. Ποιον Ίβιτς. Ποιον Ίβιτς. Τον Ίβιτς. Ο Σέρβος. Ναι. Ο Σέρβος, πώς το λέγανε, ο Στεγιόνεβιτς, πώς το λέγανε. Στανόγεβιτς. Ναι. Καλύτερος αυτός. Έκανε την προετοιμασία. Άντε όλη, πάλι. Και ναι. Βρήκε κάτσε να μάθω. Ναι. Άντε πάλι. Τη βρήκε ο Λουτσέσκο την προετοιμασία. Ο Λουτσέσκο που ήθελε τρία ομάδα για να. Τρεις μήνες ήθελε για να φθορώσει την ομάδα. Εφτάσαμε Δεκέμβριο πέρσι. Ναι. Την έκανε την προετοιμασία ο Στανόγεβιτς που έκανε πάρτι εδώ παραπάνω. Έτσι στις πισίνες. Έλα ρε φίλε τώρα. Βγαίνουμε όλοι και κάνουμε κριτική χωρίς να ξέρουμε πράγματα. Έλα τώρα έκανε προετοιμασία ο Στανόγεβιτς. Θες να ανοίξουμε το στόμα μας πρωινιάτικα. Δεν ξέρεις πράγματα γι' αυτό. Κάτσε να μάθω. Για να δέσετε την ομάδα. Ναι. Δεν δέχεσαι. Δεν δέχομαι γιατί ξέρω πράγματα, γι' αυτό σου λέω. Αλλιώς θα δεχόμουν. Ναι. Εσύ είσαι παραπάνω πάω από ότι εγώ. Δεν είπα αυτό το πράγμα, εσύ το είπες. Ναι, όχι, δεν μαλώνω, απλά δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω ότι διαφωνώ με την προσέγγιση του. Δηλαδή δεν τους κάνει ο Λουτσέσκο, τους κάνει ο ποιος, ο Στανόγεβης. Ποιος τόσα χρόνια. Ωραία. Για τον Πατμάνογλου θα μας πεις. Θα σου πω. Τουλάχιστον αυτός έκανε κάτι τίμιο. Έμεινε έγκυος η κοπέλα και την παντρεύεται. Μάλιστα, ναι. Αυτές οι χείρες όταν μένουνε που στις 9, γιατί από αυτές βγήκε το ρητό. Ναι, ρε παιδάκι μου, αυτές οι καγκάγες. Ναι. Ναι. Αυτές είναι οι κάργες, τώρα μπορεί να βγαίνουν και να φωνάζουν και να τον κράζουν. Ναι, αλλά οι ίδιες το κάνουν χρόνια μυστικά, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό, είναι χώρος εργασίας. Δεν ξέρουμε, ας το να πει, ναι. Ναι. Για να δείξουν ότι είναι ηθικές και τιμούν τον πρώην άντρα τους και το... Αχ, είναι κάλυψη! Ναι, είναι καλύτερη στην κάλυψη γυναίκες. Οι άντρες είμαστε μπουνταλάδες, θα βγάζουμε χήμα στο κύμα. Είναι κάλυψη λες. Ναι, ναι. Είναι πιο τίμιοι. Μπουνταλάδες, μένουν αλλά τίμιοι πιο. Σωστά. Ναι. Ωραία. Σε αυτό συμφωνούμε, να ξέρεις. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντών. Λες, σωστό το σκεπτικό σου με υπάτη ο Πατμάνογλου, αλλά επειδή το ξέρω προσωπικά. Ναι. Τη συγχωρημένη τη γυναίκα του λάτρε όπως και το παιδί του, αλλά πάντα ήθελε να κάνει οικογένεια. Ναι. Προφανώς μας δίνει μια άλλη πτυχή εδώ. Ναι. Ότι είχε στο μυαλό του να κάνει παιδί. Ωραία. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Νίκο. Έλα, ναι. Ακούει. Κάτι. Μήπως το σκεπτικό ότι άμα αρχούνσε στο πάρκινγκ 20 δευτερόλεπτα αργότερα θα φύγει και αυτόν στον παράδεισο. Ναι. Ναι. Το είδε το βίντεο. Το είδα το βίντεο, πώς εγώ δεν έχω δει. Μπράβο, ναι. Ναι. Ήταν για 20 δευτερόλεπτα, ναι. Έγινε ό,τι έγινε. Ναι, ναι. Του γυρίσω τα μυαλά. Πολύ πιθανό να έχεις το μυαλό του και να δεις πως την κλείδωσα εγώ. Αλλά όχι, εφόσον υπάρχουν πλέον, ναι. το ψάξαμε το θέμα, το αναλύσαμε. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει κάπου. Έτσι, Κωνσταντίνε. Οι άντρες των Αθώνων. Ναι, οι άντρες των Αθώνων. Ήθελα να κάνει οικογένεια ο άνθρωπος. Οι άντρες των Αθώνων. Οπότε αθώος. Σε ένα λεπτό, ναι. Είναι λίγο πιο αργά. Θα φεύγαμε όλοι μου. Καλά, αυτό είναι άλλο τώρα που ρωτάμε εμείς. Ναι. Εμείς λέμε για ποιο λόγο το ότι πέσανε στο Facebook οι διάφορες κυρίες. Οι οποίες τον έχουν κατατροπώσει τον άνθρωπο. Ραπ, γιατί έχει χρήματα σε ραπ, γιατί είναι. Αυτή είναι λουκούμι. Λουκουμάκι είναι. Βέβαια, είναι λουκουμάκι με 4,5 εκατομμύρια συνάκι, μόνο λουκουμάκι είναι. Αυτός εξακολουθεί τώρα ο Κουλιανός και λέει ότι οι γυναίκες είναι λαμόγια. Μόνο λουκουμάκι με 4,5 εκατομμύρια και τον έχουν δει και στη τηλεόραση. Αλλά δεν τον αγάπησαν. Μπισκοτάκι, μπισκοτολούκουμι είναι, όχι μόνο λουκουμάκι, αδερφούλη. Έγινε παιδιά, έγινε. Να σε καλά. Καλημέρα. Μπισκοτάκι, εσύ τα λεφτά δηλαδή βλέπεις να αποκαλεί. Δεν τα βλέπω. Εγώ λέω πώς βλέπουν οι γυναίκες. Γιατί διαφωνείς ότι οι γυναίκες όταν προσεγγίζουν έναν άντρα, αν δεν μάθουν τον background του, θα την πέσουν με τον ίδιο τρόπο. Άμα δεν ξέρουν ότι αυτός είναι γνωστός. Ναι. Άμα ξέρουν ότι ο λογαριασμός είναι παχυλός, την αλήθεια λέω. Ναι. Θα τον πέσουν πολύ πιο γλυκά και όμορφα. Λες. Βέβαια, τον άντρα δεν του δώσω καν σημασία.
Ναι, άμα ας πούμε είναι. Με τι ερωτεύτηκε δηλαδή τον Μπατμάν, λόγω την ομορφιά του, με τα μαλλιά του, τι τον ερωτεύτηκε. Ήταν βατραχάνθρωπο. Βατραχάνθρωπο ήταν, τέλο πάντων. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα βγάζει τι γυναίκε λαμό για όλε. Ναι, σκέφτονται ναι, φυσικά ναι, με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες. Τι έτσι, καλαθώς, περιστερές. Αυτές είναι. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, καλημέρα. Προλάβουμε μια γραμμή ακόμα. Μια γραμμή ακόμα και έχω μηνύματα. Παίζω Παοξιάν, οδηγάει να κάνει στην άκρη, λέει, που μας λέει για τον Ίβιτς. Ο Λουτσέσκου λέει έχει σπάσει όλα το κοντέρ και ο Σίβιτς. Έλα, φίλε. Πάμε, μάλιστα. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εσύ, γιο. Μάλιστα. Ραπ, επειδή ξέρω είσαι λίγο διαστροφικό μυαλό, θα σου θέσω ένα ερώτημα. Ναι. Τι θα προτιμούσες, αν είσαι στη θέση του συγκεκριμένου κυρίου, του Πάτσου, όπως λέγεται. Ναι. Να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να έχεις σκοτωθεί η γυναίκα και το παιδί σου ή θα προτιμούσες την κατάσταση όπως είναι τώρα. Φίλε, τώρα εντάξει, πέμπει, είναι απλή απάντηση για τον Κωνσταντίνο και για όλους τους ματεράδες, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τώρα, άλλο να πεθάνει η γυναίκα σου και άλλο να πεθάνει το παιδί σου. Έτσι. Τη γυναίκα σου σε 6 μήνες. Και η γυναίκα και το παιδί. Ναι, το παιδί τώρα δεν ξεπερνιέται. Φίλε, η απάντηση είναι εύκολη για όλους τους πατεράδες. Άσο, δεν είναι το ερώτημα. Δεν μπαίνει το ερώτημα. Δεν είναι τώρα το ίδιο πράγμα. Δεν είναι άξιος κανείς μας να κρίνει. Ο άνθρωπος πέρασε. Όχι, δεν κρίνουμε. Κρίνουμε αυτές οι οποίες βγήκαν και κατατροπώσαν. Αυτό κάνουμε. Τη στάση των γυναικών απέναντι στον Μπατμάνογλου. Προσωπικά ναι, πάντως ναι. Εγώ θα έφευγα, θα εξαφανιζόμουν από την Ελλάδα. Θα πει γύριζα τον κόσμο, θα έκανα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ναι. Ραπτόπουλε, αν έβαζε το κόκκινο να διαφήνεις σε κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, τι θα έλεγε. Μπρατφάνταϊ! Κλείσε ρε κακό προαίρετε. Ο Νικόλας, ο Καστοριανός, ελμήνου, λέει 9 μήνο μνημόσυνο λέει του παιδιού και πας με άλλη γυναίκα και την αφήνεις και έγκυο ρε παιδάκι μου. Ολόκληρη ζωή είχες μπροστά σου, μπίπ τα λεφτά, κατάπτυστος λέει είναι για τον Νικόλα. Σιγά ρε. Κατάπτυστος λέει είναι για τον Νικόλα. Σιγά, σιγά. Πάμε άλλο ένα φίλο γρήγορα, γρήγορα, καλημέρα, ναι. Ναι. Σιγά ρε ηθική χριστιανή εσείς. Έλα φίλε. Λέγε. Φίλε. Έλα. Έλα φίλε, ναι. Ναι, ναι, εσύ. Παιδιά δεν ήθελα, απλώς σε τι συχνότητα πάω προς Ξάνθη. Τι συχνότητα σας κάνω εδώ. Ξάνθη κύριε Χολυπτάδες, θα μας βοηθήσετε λίγο. 107 και 1. Δεν έχω ιδέα φίλε. 107 και... κοίταξε μέχρι την Καβάλα 98 και 8 αν δεν κάνω λάθος μέχρι την Καβάλα. Μετά Ξάνθη νομίζω πρέπει να πάμε 107 και 1 αν δεν κάνω λάθος. Μείνε στην παρέα μας, σας ενημερώσουμε όσον ούπο μόλις επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό που θα κάνουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Καλό δρόμο να έχεις φιλαράκι. Καλό δρόμο να έχει το φιλαράκι μας. Εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό να σας ενημερώσουμε ότι το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται ήδη σε καταστήματα WID. Είναι το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8. Εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα καταπληκτικά χρώματα, Dream Blue και Deep Space Gray. Επισκέψου λοιπόν σήμερα ένα κατάστημα WIND και απέκτησέ το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save και με 24 άτοκες δόσεις παρακαλώ. Μετά τη Σμαράγδα, μετά το break εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε τελευταίο ημιωρό, rap and cool στα αυτάκια σας, μέχρι και τις 10 με μεγάλη θεματολογία Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πιάσαμε τα κυβερνικά μας. Τι βγάλαμε. Το σακό αυτό είναι παλτάρα. Όχι, δεν το βγάλαμε παλτάρα. Από αυτούς τους 6 είναι αυτός που επιλέξαμε, αν με το ζόρι μας βγάλεις ένα, το σακό. Δεν το βγάλαμε παλτάρα. Όχι, έβγαλε ο λαός του ΠΑΟΚ. Λέει τον τεχνικό διευθυντή. Εγώ λέω ότι ο Σαχόβ έπαιζε σε όλες τις άλλες ομάδες βασικός στη Super League, ρε φίλε. Πες το αντίθετο, ναι. Πες αντίθετο. Τι θα έκανε. Τι θα έκανε. Μια χαρά. Θα έπαιζε βασικός. Θα έπαιζε. Σιμόε Σαχόβ θα έπαιζε. Πού θα έπαιζε. Θα έπαιζε Καμαρά, Σαχόβ θα έπαιζε Ολυμπιακό. Θα έπαιζε στον Πανέκο. Εντάξει, έχουν βάλει τα πιτσίρι Κουρμπέλ, Σαχόβ θα έπαιζε. Θα έπαιζε Σαχόβ. Εγώ τον έχω τρίτη αλλαγή. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Πριν ανοίξουμε, μάλλον ανοίγουμε γραμμέ. Αν ήταν ο Αγγελόπουλο θα τον έπαιρνε να κάνει τον κατράκι στο ταξίδι στα Κίθυρα. Άσε με τώρα βγει από εδώ πέρα. Τόσο αργός λες. Πολύ. Πολύ αργός. Τα γκολ πώς τα βάζει όμως, έχει καλό... Τα γκολ πώς τα βάζει. Ξέρει μπάλα. Ξέρει να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, ναι. Στην κατάλληλη στιγμή. Ναι. Ξέρει ποδόσφαιρο ο Σαχόβ. Ό,τι άμε λες. Και η καριέρα του αυτό μου λέει. Έχει παίξει τελικό Europa League με την Ντνίπρο. Έχει κάνει καριέρα, είναι εθνική Ουκρανίας. Κάτι κάνει καλά, ρε παιδί μου. Έπαιξε τελικό.
Το 2015 στη Βαρσοβία ήμουν εκεί κιόλα, τον είδα. Ναι. Δεν έπαιξε βέβαια αυτό. Έπαιζε ο Μάτος. Φυσικά δεν θα παίξει. Ο Μάτος ήταν. Θα βάλουν το γρήγορο, δεν θα βάλουν το γρήγορο. Είχαν κονοπιάγκα, ωραίο Μάτος. Ωραία και η Βαρσοβία. Ωραία πράγματα τώρα που τα θυμήθηκα. Λοιπόν, οι Παοξίδες έχουν μουρλαθεί με τον Μουζενίδη. Παιδιά, δεν πρόλαβα γιατί η είδηση είναι χθες βραδινή. Ο νεοπλουτισμός του Παοξί. Δεν είναι νεοπλουτισμός. Είναι θέλουν ένα άνθρωπο να του δώσει όραμα. Για ένα άνθρωπο που το αγαπάει. Μην νομίζει επειδή είναι άδειο το παράδειγμα. Αν πάει και ο Μουζενίδης και μαζευτεί κόσμο, γκρεμίζει το μύθο του λαού του Παοκ. Γιατί? Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο κάθε λαός θέλει όραμα, Κωνσταντίνε. Ναι. Θέλει κάποιον να τον εμπιστευτεί και να του πει αυτός θα χώσει και θα με κάνει ομαδάρα. Μπράβο. Και θα το στηρίξω. Ναι. 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 Ουσιαστικά ο κάθε παιδητής βάζει τους στόχους στην ομάδα. Δεν το βάζει ούτε ο προπονητής ούτε κανένας. Η λαή του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ναι. Στο κομμάτι ότι με το Ζαγοράκι ο ένας, με το Super 3 ο άλλος. Δεν είδαμε χάρη. Οι ομάδες πήγανε να πούμε στα βράχια να πούμε και δεν είχαν background από πίσω, ρε φίλε. Ήταν λίγο φτερό στον άνεμο λίγο. Δεν είχαν τον background, δεν είχαν τα μπακίρια, ρε φίλε. Όχι, γιατί είπα και διαχειριστές εκεί. Διαχειριστές 21% διαρκείες. Εντάξει, δεν φτάνουν μόνο αυτά όμως. Πρέπει να έχει το Χωσάδα. Εμείς θέλουμε στον Άρη και στον ΠΑΟΚ δύο ανθρώπους που να μην κλέβουν. Έλεγε ο Αναστασιάδης. Πάμε να πει λαχαναγορά. Άμα είναι κάποιο πολύ πλούσιο, τι να κλέβει. Αυτό λέω. Ακόμα δηλαδή ο λαό του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να στηρίξει ένα επιχειρηματία εμπορικά. Σαφώς. Ναι. Σαφώς. Λοιπόν, επομένως, παιδιά, πάρε μου Μουζενίδη κανένα, κλαίνε λέει και τα τσιμέντα. Ναι, ναι. Και μετά να δείτε, λέει, άμα θα γεμίσει το παλατάκι. Ναι. Έχουν εσύ μηνύματα. Οι πελάτες είναι δηλαδή. Φυσικά πελάτες. Πελάτες είναι. Είναι πελάτες της νίκης, το παλατάκι, του θεάματος. Το παλατάκι και ο Ιησούς Χριστός με τον Απόστολο Παύλο να έρθει. Ναι. Άμα δεν το πάτε στο Δενδροπόταμο, δεν πρόκειται να γεμίσει. Σύπας. Σύπας. Εγώ λέω, άμα έρθει ο Μουζενίδης. Και φέρει 2-3 παιχταράδες, θα είναι ζίγκα το παλατάκι. Άμα πάει στην Παναγία σου μελά και πάρει τις πιστές εκεί πέρα. Δεν θα πάρει καμιά πιστή. Και τους παρκάρει. Θα πάρει Δενδροπόταμο, Κορδελιό, Τούμπα, Χαριλάω, όπου θέλουν να πάω ξάκια, θα πάνε να δουν. Τι θα κάνει, μου λέει. Πόσους παίρνει και τους μαζεύει και τους φέρνει εδώ θρησκευτικό τουρισμό, τους πάει στις ταβέρνες. Πρέπει όπου θες πάει, τους λέει, μια χαρά. Το μενού, θα έχει και γήπεδο. Αι, τι πράγμα είσαι. Με το πούλμαν, θα μαζέψετε εκεί όλους τους γήπεδους από τα Βαλκάνια. Όλους τους θα γεμίσει το παλατάκι, ρε φίλε. Ναι. Θα έχω Ρώσους, θα έχω γούνες. Αντί για παλτά, θα έχω γούνες τουλάχιστον. Ναι, έτσι θα το γεμίσετε. Με γούνες θα το γεμίσετε. Ο λαός του πάω. Έτσι θα γεμίσει το παλατάκι. Λέ, αν ο λαός με του το πούλμαν του Μουζενίδη. Ναι. Αν ο λαός του πάω. Η θεούλη σα την Παναγία σου μελά. Κάτσε να αντιληφθεί, ρε. Δεν ξέρω αν είναι Μουζενίδη. Απλά έχει βγει η είδηση από τον Μουζενίδη. Αν πάτε το παλατάκι να το γκρεμίσετε και να το πάτε στο κορδελιό. Μέσα στο κορδελιό. Downtown. Στην πλατεία του κορδελιού. Καθούν οι τζίψοι εκεί τα γυφταριά να πουν μια χαρά εκεί. Γύφτη και εμείς μια χαρά είμαστε. Η γύφτη ναι. Είναι μεγαλύτερες φύρες της ελληνικής κοινωνίας. Είναι χειρότερα από τους δημοσίους υπαλλήλους. Ξέρεις τι επιδόματα παίρνουν οι γύφτη. Παίρνουν τρελά επιδόματα. Κάνουν πολλά παιδιά αυτοί. Κάνουν 7 παιδιά. Καταλαβαίνεις τι φύρες είναι οι γύφτη. Ναι. Μεγαλύτερη, σκεπτικό, ναι. Μεγαλύτερη φύρα από το δημόσιο υπάλληλο και το γύφτο δεν υπάρχει. Και τον παπά. Ναι. Τρεις φύρες. Όταν θα βλέπεις το λαό του Πάκου να γεμίζει το παλατάκι. Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Βρε, μόνο με το πούλμαν μπορεί να τους πάρει. Να φέρει το θρησκευτικό τουρισμό και να του πει ταβέρνα, δεν το ακρογιάλι. Ούτε ακρογιάλι, ούτε μακριγιάλι. Ούτε αϊθαράπη. Το μενού έχει και γήπεδο. Εξής, ότι ο μασχετικός ΠΑΟΚ πάει να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να του χωθεί. Πελάτες θα γίνεται. Μα πελάτες είναι αυτό. ΠΑΟΚ δηλαδή πελάτες. Μα όταν βλέπει κάτι στάσιμο, κάτι βαλτωμένο, τι να είναι στάσιμο. Εδώ και χρόνια. Α, είναι βαλτωμένο. Είμαστε τρίτο, τέταρτη συνέχεια. Θέλουμε πρωτάθλημα. 20 χρόνια θέλαμε. Το πατέταρτη όταν ήξερε θα τη γεμίζατε όμω. Γιατί μας έδωσε ένα όρομα Ζαγοράκης, βέβαια. Όταν με τον Πατατούδη βγήκατε η τέταρτη. Ναι. Στο μάτς με την Καστοριά, ψήνατε να πούμε κρέατα έξω από την Τούμπα, το ξέρεις. Εντάξει, γιατί είχαμε την προηγούμενη χρονιά κινδυνεύσαμε. Είχαμε έρθει δέκατη. Σου λέει τέταρτη είναι επιτυχία. Ψήνατε τέταρτη. Τρία sold out είχε με την Καστοριά, μέσα ήμουνα. Ψήνατε τέταρτη. Sold out είχε με την Καστοριά. Λέω. Πάμε γραμμές, έλα. Φλιαρίσαμε, πάμε, καλημέρα. Τι γίνεται, ναι. Μια και θυμηθήκατε τα μάτια με την Καστοριά, καλά κάνατε. Που τι έκατσε, ρε φίλε. Χάντι έκατσε, δηλαδή. Ψήρανε. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Δεν τα ρε φίλε. Καλημέρα. Άκου να δεις, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Όταν φύγει ένα θέμα δημόσια στον κόσμο και το βάζει να κρίνει, θα το πιάνει από τη σωστή του διάσταση και όχι μονόπλευρα για το αν είναι σωστό ότι το κατακρίνουν οι κυρίες. Ναι. Προφανώς και δεν είναι σωστό. Ναι. Οι κυρίες! Είναι δυνατόν! Σταμάτα ρε παγάρι να μιλήσω! Όχι, θα γρύψω ο Καστοριανός. Είναι δυνατόν άνθρωπος που έχει χάσει το παιδάκι του, δηλαδή τη ζωή του, την ψυχή του! Μετά από 9 μήνες στο μνημόσυνο του να καθόλει, άλλε! Ό,τι θέλεις λες! Παπάς είναι αυτό, δε! Πατέρας είναι αυτός! Τα έχει τα δίκια του. Κάτσε να μάθουμε. Εδώ τα έχει τα δίκια του. Τι κάνεις τώρα! Η ψυχή του παιδί, η ψυχή, η ζωή του ανθρώπου, ρε! Χτυπάει το παιδάκι μου και εγώ πονάω, ρε, πεθαίνω, ρε! Σοβαρά μιλάς τώρα! Στο 9 μήνο του παιδιού του αυτός δεν έκανε άρα την άλλη γυναίκα και βλέπεις, έγκυο! Μπορεί να αγάπησε ο άνθρωπος, δεν το κατακρίνεται. Να αγάπησε, ναι. Το παίζει μπρούκλι, θα
μέσα κοινωνική δικτύωση για να γίνει γνωστό. Και άλλο φύση λεφτά από τον άλλο τον τσάμπο. Κάποιο ναι. Λεφτό εγώ έχω χαμό τη ζωή μου, του παιδιού μου, για να πάρω λεφτά. Και να γίνω χάσιμο. Και μου το κάνει και θέμα. Όχι απλά κατάρτιστο. Να τρέπεται να μην βγει από το σπίτι. Δεν μου λέει ότι σε κα... είμαι μαζί σου σήμερα. Σε καταπίνει γη σε τέτοιε περιπτώσει, φίλε. Εξαφανίζεσαι. Εγώ αυτό θα έκανα. Ναι. Το παλατάκι, αν το πάρει και το πάρει στο τελεοπόταμο, το ρέμα, ποιο θα το πληρώνει. Η περιφέρεια. Πουλά τρέλα, έτσι. Πουλά τρέλα. Ο Δήμο Κορδελιού. Ο Δήμο Κορδελιού. Ρε τουρίστα, πουλά τρέλα. Μια χαρά τα πήγαμε σήμερα. Να σε πω και ένα καλό νέο. Ο Δήμο Κορδελιού. Έλα, τραυματίζει και ο Ζήγεχ δεν θα έρθει στο ΑΚΑ. Άντε τη χαιρέ. Δεν θα έρθει. Ανάψε λαμπάδα σε αυτού του γλίτε του Μελισανίδη που στείλα την ομάδα μείον 3 και μπορεί να το πάρει. Λαμπάδα! Αβγάζει γλώσσα. Πάλι ρε φίλε στο μείον 8 θα σε είχα πάλι. Και για ποιον Λουτσέσκου που μιλάω, για την ομάδα του Ήβιτς βρήκα. Πάλι στο μείον 8. Μπερδεύεσαι, ο Ήβιτς έφυγε το Μάιο και ο Λουτσέσκου ήρθε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σα χαλάει, ε! Κάτσε να μάθουμε. Σα χαλάει ο Λουτσέσκου που κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ναι. Πολύ καλύτερα θα παίζει ο Πάο. Καλύτερα θα παίζει. Σα χαλάει ο Λουτσέσκου, ε που κερδίζει, που σπάει τα ρεκόρ. Το σκουφάκι, άκου τον αφόρο. Το σκουφάκι σας χαλάει. Πάρε εσύ, πάρε εσύ τον αλέφατο της Ισπανίας ξανά πίσω. Πάρ' τον. Θα το πάρω, ναι, και να σε πονέσω πάλι. Άντε να σε δω. Άντε τουρίστα. Άντε τουρίστα, έλα. Καλημέρα, πάμε επόμενος. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Λέγε, ρε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, τώρα που είπες για τους γύφτους. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι φύρα. Είμαι τώρα να σου συστηθώ, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Αλβανός Ολυμπιακάρα από Ξηροκρίνη. Ωραία. Αλβανός Ολυμπιακός από Ξηροκρίνη. Λοιπόν, τρομερός ιδιαίτερος. Έχει Αλβανία Ξηροκρίνη. Πίτα είναι. Είσαι Ολυμπιακός μόνο μου. Στην Αλβανία είσαι Σκεντερμπέου. Εγώ, Αλβανία, όχι. Είμαι Λούζνια, Λούζνια. Α, Λούζνια, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άκου τώρα που είπες για τους γύφτους. Ναι. Ήτανε με το... Μόλις τελείωσε το δεύτερο παγκόσμιο, ξέρεις ότι ανέλαβε ο Χότζα. Ναι. Και το δεξί χέρι του Χότζα τους είχε κάνει μια σειρά όλους τους γύφτους για να τους καθαρίσει. Ναι. Και τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο Χότζα και του λέει, ρε εσύ τι κάνεις. Έτσι αλλιώς λέει, γάμισε την φύρα είναι αυτή. Μη βρίζεις. Ναι, sorry. Ναι. Λοιπόν, φύρα είναι αυτή, λέει, να τους τελειώσουμε, λέει. Και λέει, άσουσε, γιατί έτσι αλλιώς δεν κάνουν παιδιά πολλά, οπότε θα γίνουμε πάλι, λέει, πολύ, λέει. Χρήσιμη επομένως. Ναι. Χρήσιμη επομένως. Κατά τα άλλα, ναι, μόνο για να γίνουν πολλά, ναι, αλλιώς... Για να παραγωγή, δηλαδή. Φύρα είναι. Ναι, για να παραγωγή. Φύρα είναι, ρε. Ναι. Φύρα είναι η Αιγύπτη. Μάλιστα. Δεν είναι φύρα. Λοιπόν, φύρα, εγώ Αλβανέ από την Ξηροκρίνη που είσαι Ολυμπιακός. Αλλά είναι οι καλύτεροι πολιτές. Α, ναι, για να σε πουλήσουν κάτι είναι δυναμικό. Δεν υπάρχει καλύτερος πολιτής από ένα γύφτο. Ναι, η προσέγγιση. Πολύ καλοί πολιτές. Στα παζάρια δεν παίζονται, ναι. Δεν παίζεται. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Εντάξει, ο Ολυμπιακάρα δεν είναι καλά, δεν είναι και στα καλά της. Αλλά πιστεύω ότι μετά το... Δηλαδή μετά το Δεκέμβρη πιστεύω... Μέχρι να έρθει ο Δεκέμβρη. Μέχρι Δεκέμβρη θα είσαι στο μείον 15 Ολυμπιακάρα. Δεν μου λες πώς την παλεύεις εκεί στην Ξηροκρίνη την ασπρόμαυρη, ρε φίλε. Ποιος. Τι ποιος, εκεί. Πώς την παλεύεις. Κοίτα, εγώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Το κατάλαβα εγώ. Έμενα Αθήνα 20 χρόνια. Α, δεν εξηγείται αλλιώς γιατί προσπαθώ τόσο εγώ. Εγώ Ξηροκρίνη μεγάλωσα μέχρι τα 10. Έλα. Εκεί έχει μόνο ΠΑΟΚ. Έχει μόνο ΠΑΟΚ σου λέω Ξηροκρίνη. Εγώ έβρισκα 1% Αριανό, 1% Ερακλειδέα και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, εγώ τι να κάνω, έτσι είμαι ερωτικός. Εντάξει, τώρα το καλύψαμε, είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Yeah. Μα μου έκανε εντύπωση ρε φίλε. Εγώ εκεί πήγα μέχρι τρίτη δημοτικού, ήμουνα σε Ξηροκρίνη. Στο σχολείο δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Κανένας μην. Όταν ήρθαμε κι εμείς από την Πιερία, οι γονείς μου το πρώτο σπίτι που πήραν ήταν εκεί. Μετά ήρθαμε εδώ, τρίτη δημοτικού. Για πάνε τώρα στην Ξηροκρίνη να δεις πόσους Ολυμπιακούς έχει. Δεν έχει. Είναι απογορευμένη ατάκα εκεί. Ξηροκρίνη, Νεάπολη, Δευροπόταμο, Πολύ, Σταυρούπολη, Πας Καλάρες, Κωνσταντίνε. Πάνε, έλα, σε προκαλώ. Μάλιστα. Σε προσκαλώ, μάλλον και να πάμε να ρωτήσουμε στα σχολεία. Ό,τι πεις. Ωραία, πάμε, καλημέρα. Άκουλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αθλητικά, θέλω να καταγγείλω μια κυρία του δημοσίου, μπορώ. Όχι. Όχι, γιατί είναι αυτό που λες.
Ονομαστικό στην κατακρίνη. Θα δώσει ονοματεπώνυμο στα στοιχεία σου. Θα κατακρίνει μια κυρία του δημοσίου με το επώνυμό τη. Ωραία, α το τηλέφωνο στην γραμματεία σε πάρουμε. Κλείσε και. Δώστε να πάρει τηλέφωνο σε γραμματεία, σε πάρουμε εμείς. Έτσι, έτσι. Όταν κάνουμε καταγγελίες πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είστε, παιδιά, εφόσον θα κατακρίνετε κάποιον άνθρωπο. Θα το κάνεις. Έκλεισε. Πάμε, άμα μας πάρει. Καλημέρα, επόμενος. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Δημήτρης από Γιάννενα Arsenal, πρώην Ολυμπιακός. Ναι. Παιδιά, μου αρέσει που δίνετε ταυτότητα, χωρίς πλάκα. Γιάννενα Arsenal, πρώην Ολυμπιακός. Για πάμε. Ωραίος, ωραίος, μ' άρεσες. Αφού τα... Εγώ για καλημέρα πήρα τέλος πάντων να πω. Καλά εξηγήθηκες. Ότι είστε καλοί. Βράζω τα σάλια, μπες στο θέμα. Βράζω το παδό της Άσερα εδώ τώρα να μας πει τα δικά του. Έλα. Με το Λακαζέτ εκεί πέρα. Και τον άλλο το τεμπελόσκυλο τον Οζίλ που δεν σπροτάθημα. Να το ο Πάοκ γιατί πέρυσι το χάσε. Μας το πήραν, μας το ψήρισαν, δεν το χάσα. Μας το ψήρισαν. Το ψήρισμα έτσι ό,τι είναι και αυτό. Γιατί πραγματικά το αξίζει. Και αυτό έτσι μια καλημέρα πήγαμε. Ωραίος, να παίρνει να σε ακούμε, μ' άρεσε. Μ' άρεσε που έδωσε ταυτότητα με το στίγμα σου κατευθείαν, να είσαι καλά. Ωραίος. Στίγμα. Στίγμα κατευθείαν, είπε πρώην Αλβανός, Γιάννενα, Άρσενα και ο παδός του Ολυμπιακού. Μπαμπα. Μπα. Καμιά καγκάκια δεν τόλμησε να βγει να κατηγορήσει τον Μπαμπάρο. Καμιά καγκάκια. Τώρα υποθέτω γέμισε το κέντρο, προφανώς θα βγήκαν φίλοι του Άρη από την Ξηροκρίνη, είμαι σίγουρος. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, 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 ναι. Και φίλοι του Ολυμπιακού από Νεάπολη. Ω, τον εκλεκτό κύριο! Δεν μου λες! Ναι. Εγώ είμαι αυτός που μου είπες να πάω στην Αίρα, θυμάσαι? Εγώ εσένα. Εγώ ή ο Κωστής? Την περασμένη εβδομάδα και σου λέει ο Κωστής αντία επαγγελματικό. Α, άμα με ξεφώνησε, με είπες τίποτα ψέμα, ναι, να ξέρεις το ψέμα δεν το μπορώ. Δεν μπορεί το ψέμα. Δεν μπορεί το ψέμα. Το έκλειψε ο Ολυμπιακός πρωταθλήματα με 30 βαθμούς πίσω. Είσαι γλυκύτατος κύριος. Καλημέρα βγήκε να μας πει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Καλημέρα, όλη η πολυκατοικία στην Νεάπολη είναι Ολυμπιακή. Όλη η πολυκατοικία. Νεάπολη. Όλοι. Είχαμε ένα φούρναρι Παοξή. Ναι. 6 μήνες έφυγε, δεν την πάλεψε. Τι πράγμα είσαι. Εγώ πάνω σήμερα για να δεις δεν έχω πρόβλημα με τα ερυθρόλευκα. Έχω ανεβάσει δύο κυρίες με κόκκινα και άσπρα, να ξέρεις. Ναι. Μπες στο προφίλ μου να δεις. Τέλεια, ωραία. Να ξέρεις. Καλημέρα, Γορίνα. Να σε καλά. Αγορίνα. Δεν έχουμε. Τα βρήκαμε τώρα. Εντάξει, αφού έχουν πολυκατοικία ερυθρόλευκη στη Νεάπολη, βέβαια πρέπει να είναι στον αέρα. Αιωρούμενη πρέπει να είναι αυτή η πολυκατοικία. Υπάρχει μια πολυκατοικία στην Τούμπα που είναι η Ηρακλήδη, είναι η πολυκατοικία που είναι ο Κόκκινος. Είναι γεμάτη, ε. Αλλά ο μπαμπάς του είναι ΠΑΟΚ. Όλη η πολυκατοικία είναι. Και νοικιάζει και ένας παπάς, δεν είναι δυνατόν. Μέσα στην πολυκατοικία παπάς. Για άθου πάτερ, λέει. Δεν θα μιλήσει τον πάτερ, δεν πα στο διάλογο και συγκεκριμένα. Μη ρε Κωνσταντίνε. Στο φινάλε άρεσε τα πινελίκια. Άσε με το λέω. Έλα, πάμε στο φίλο τον Αριανό, την Ξηροκρίνη. Είμαι σίγουρος. Τώρα να ξέρεις, εδώ πλησιάζει, έρχεται. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Επόμενος, άμα είναι το χάσαμε. Καλημέρα. Χάσαμε εδώ, ναι. Σας πήρα για καλημέρα, ρε παιδιά, για καλημέρα. Θα σου πω καλημέρα να πω. Ωραίος, ρε φίλε, είδες λοιπόν, τι κάνει μια καλημέρα. Θα σου πω και κάτι, μας κάνετε 8 με 10 και 2 με 4. Ναι. Θα μας περάσουν για χασούς εδώ στην Αθήνα. Οδηγάμε και γελάμε σαν τα χαϊβάνια, ρε. Γιατί, ρε φίλε. ναι, μας κάνετε, ρε παιδιά, να πούμε. Αδερφούλη, από πού μας ακούς, είπες. Το μαλλιαρό βγαίνει να μην μετά τις 7 στο Άρτ. Και ναι. Μας κάνει ανω κάτω άμα τους ακούσεις και δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Θα νομίζεις ότι αυτοί έχουν πάρει ο καθένας από διευθυντικά σε άπειρες και λες συμμαζεύεται να μου. Από πού μας ακούς αδερφούλη? Άλυμο. Από Αθήνα ρε σας. Άλυμο, Αθήνα ε. Μας ακούς από το ίντερνετ έτσι. Δραμηνός από Αθήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δώσε ταυτότητα. Πάνω κάτω ας πούμε. Δραμηνός από Αθήνα, Παοξής, ερωτικός μετανάστης. Δραμηνός, αλλά δουλεύω στην Αθήνα. Παοξής, τι θα ήταν. Εντάξει, ναι, 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 μ' αρέσει. Σέκοψα εγώ, εγώ σέκοψα. Αλλά ρε παιδιά, λίγο φρένο θα μας περάσουν εντελώς για χαζούς αυτοί που μας ξέρουν. Προσοχή στο τιμόνι. Όσο για τον Μάγκα. Ναι. Καλά έκανε ρε παιδιά, τι να κάνει ο άνθρωπος μετά από 1,5-2 χρόνια. Δεν ήθελε να πεθάνει η γυναίκα του και το παιδί. Καλά έκανε, αλλά δημοσιότητα να μην κυνηγάει. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Η ζωή έχει συνέχεια. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, ναι. Ο καθένας ξέρει τον πόνο που έχει μέσα του, έτσι. Είναι εύκολο να παίρνουμε και να βρίζουμε και να λέμε και και εκείνους και ανάγους. Γιατί δεν ζούμε αυτό που ζει αυτός. Σωστός, σωστός. Απλά η δημοσιότητα νομίζω σε τέτοια θέματα θα πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα που δημοσιογράφος με συγχωρείς το ξεκίνησε αυτό να μην. Καλά και αυτός την επόμενη μέρα μετά το συμβάν βγήκε στις τηλεοράσεις. Δηλαδή ποιος, εγώ δεν θα το έκανα όχι στην επόμενη μέρα. Ποτέ δεν θα το έκανα. Έφαγε το παραμύθι. Το έφαγε το παραμύθι. Τώρα έχεις χάσει το παιδάκι σου για να βγω εγώ στην τηλεόραση. Ένα λεπτό. Είσαι ένας άνθρωπος 40 χρονών. Ναι. Δεν σε ξέρει κανένα. Ναι.
γίνεται αυτό το κακό πράγμα. Ναι. Ξαφνικά σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα και σε βομβαρδίζουν. Είναι φυσιολογικό να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ναι, ρε Κωστή, ναι, ναι. Θα διώξω εγώ τη δημοσιότητα επειδή χάθηκε το παιδί μου γυναίκα. Δεν επεδίωξε ο άνθρωπος ναι. τη δημοσιότητα. Λες, δεν βγαίνω και σταματάς εκεί. Ναι. Δεν βγαίνω, δεν θέλω ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Το ήθελε. Να σε καλά, Δραμινέ, τα λέμε. Άξε, μπορεί αυτός να ήθελε να λειτουργήσει ως ψυχοθεραπεία. Α, εντάξει. Αντί να πληρώσει 50 ευρώ να πάει σε ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι, ναι. Ήθελε κάπου να μιλήσει. Ναι. Τα καριώτα, οι κυρίες ναι. που θέλαν να εκμεταλλευτούν, ξέρω κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο, Κωστή μου, μπράβο. Με έστρεψες δια του αραβόνου. Είναι μια προσέγγιση αυτή να που λες. Να το είδος ψυχοθεραπεία. Καλημέρα, άλλους δύο θα πάρουμε. Έλα, φίλε, μποτζόνο. Εγώ είμαι στον αέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα, εσείς. Εγώ είμαι στον αέρα. Ναι, κυρία μου. Εγώ. Ναι, ρε φίλε. Cool και rap. Mike από Sheffield United. Ωραία, προπονητής. Φίλος μου. Δικός ο Mike είναι προπονητής K20 ναι. στη Sheffield United. Έχει μπαμπά Αυστραλό και μάνα Ελληνίδα. Ναι. Καλά τα λέω. Mike. Καλά τα λες. Αγγλίδα η μάνα. Αγγλίδα η μάνα. Και έχει δουλέψει. Πού έχει δουλέψει με Guardiola, για πες μου. Δεν το πρόλαβα τον Guardiola, ήμουνα με υπό... Τώρα είσαι στην K20 της Sheffield, έτσι. Mike, στη Sheffield United ή Wednesday είσαι. Όχι, μην το πεις αυτό. Α, είσαι στις Λεπίδες, στις Λεπίδες, στις Λεπίδες. Έτσι. Είναι όλοι οι φιλοολυμπιακοί εδώ, γιατί είναι τα χρώματα του Ολυμπιακού με τις ρίγες. I know, το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Ναι, ναι, είναι φιλοολυμπιακοί, δηλαδή... Και το Μαρινάκι τον πάνε πολύ εδώ. Είναι περίπου το Νότιγχαμ από εδώ, είναι 40 λεπτά. Αφού τα χώνει ο Μαρινάκι εκεί στην Αγγλία. Τα χώνει, παίρνει παίχτες, αλλάζει ρόστερ, προπονητές, ναι, καράγκα, ναι. ιστορίες. Θα πας να δεις τον ΠΑΟΚ. Ασαριφάρ θα παίξει τώρα, βλέπω. Ναι. Ναι, όντως. Τον είδα και το Βέλιο λίγο μετά το καλοκαίρι. Ο Βέλιος, κλινίατρος του ρούβηξε τον προστάτη, τον Βέλιο. Αθάρισε ο Βέλιος. Πάει. Άντε πάλι. Έλα γόρι μου, έλα. Ναι. Δύο θεματάκια γρήγορα γιατί... Γρήγορα γιατί κλείνουμε κιόλα. Προς προπόνηση. Ναι. Ναι, όντως. Λοιπόν, δύο θεματάκια. Το πήρε χθες ο Κωστής στη Μαρνίτα. Είπε για τους έξι τους παίχτες. Είναι 7 όμως. Είναι και ο Κίτσιου μέσα. Και ο Γλύκος, 8 είναι, που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Σωστά. Τώρα το 19. Απλά για Γλύκο είναι λυμένη απόβαση και για Κίτσιου θα δούμε αν θα ξαναδοθεί δανεικός. Δεν το θέλουν τον Κίτσιου. Ναι. Αλλά για Γλύκο είναι η λυμένη απόβαση από όσο γνωρίζω, ναι. Άρα θα φύγει. Ναι, ναι. Λοιπόν... Και κλείσε με αυτό. Έλα Μάικ, λέγε. Ναι, εγώ προσωπικά Πασχαλάκη σίγουρα θα τον είχα, θα τον κρατούσα. Μαλεζά. Μάλλον του χρόνου δεν βλέπω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα το δώσω καμιά ακαδημία. Θα δούμε, ναι, με το σπαθί του, το αξίζει. Για μένα. Τώρα ο Μπίσβαρ με 85 χιλιάρικα το μήνα, λίγο. Δεν μπαίνει 85, λάθος ενημέρωση. Μάικ, δεν μπαίνει 85 ο Μπίσβαρ, μπερδεύεστε. 85 χιλιάρικα δεν μπαίνει κανένας παίχτης του ΠΑΟΚ. Α, το μήνα είπες, 85 χιλιάρικα. Το μήνα. Α, το μήνα, ναι. Θα δούμε. Έχει ψωμί ακόμα το θέμα του Μπίσερβα. Να σε καλά, Μάικ. Κλείνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι τελειώνοντας. Ο φίλος μας, ο νεαπολίτης που λέει ότι είναι όλη η πολυκατοικία του Ολυμπιακός, να μας δώσει διεύθυνση τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, να πάμε όλα τα πάω και να τους πούμε τα κάλαντα. Ναι, είναι. Τα κάλαντα τους πάω. Όχι, τα κάλαντα, είπα ρε φίλε. Ναι. Να δούμε πού είναι αυτή η πολυκατοικία. Να πάτε στη θύρα 10 να πείτε τα κάλαντα. Μα αυτό θέλω να δω. Να πάμε να τους πούμε τα κάλαντα, το φίλο μου τον Ολυμπιακό. Εγώ σου λέω ναι. να πει στη θύρα 10 τα κάλαντα. Μα ψάχνω αυτή να την πολυκατοικία, την Ερυθρόλευκη. Πάμε κανονικά. Θα πάμε να πούμε κάλαντα. Καλή τη θέρα να έχονται. Πάνε στο Μάνο να πει τα κάλαντα. Φιλαράκι μου είναι ο Μάνο. Φιλαράκι είναι ο Μάνο. Λοιπόν, ανακαλύψτε όπω και εμεί ανακαλύψουμε πολλά πράγματα ζωή μα, αλλά εσεί μπορείτε να ανακαλύψετε τη Wind Vision. Το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision. Ενώ τώρα μπείτε και στο κανάλι της Wind στο YouTube θα δείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης εισέρχεται σαν τάβρος σε αλοπολείο, έτσι για δελτίο ειδήσεων. Cool και rap αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8. Αμέσως τώρα θα έχουμε την εκπομπή πλάκα τέλος με τα καμάρια μας. Γιάννη Πάγκο και Γιώργο Ζαΐρη. Στις 12 ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Ποιος δεν μας είπε τι έγινε, ποιος πήρε εσύ τον Τζόκερ στο ωραίο Καστρο εκεί. Λες να έχουμε εκατομμυριούχο διευθυντή και να μην το ξέρουμε. Ε, ωραίο, ξέχασα να το πω εδώ σε κουμπαράκι.
Ναι, με το ποδήλατο όμως έρχεται. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.